Επιτέλους, παίξαμε Gloomhaven, Jaws of the Lion. Είναι το γνωστό παιχνίδι το οποίο κυκλοφόρησε πρόσφατα. Ο τίτλος Gloomhaven από μόνος του λέει πολλά. Έχει βγει το Gloomhaven το οποίο έκανε πάταγο και είχε μεγάλη πέραση σε πάρα πολύ κόσμο για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Ήτανε παιχνίδι σταθμός και είναι παιχνίδι σταθμός. Και στη συνέχεια βγήκε και το Frosthaven, η συνέχεια η οποία έτρεξε το Kickstarter. Κάπου ενδιάμεσα όμως κυκλοφόρησε το Gloomhaven, Jaws of the Lion. Και κάπου εκεί πολλοί μπερδευτήκανε. Βλέπουν ένα πιο μικρό κουτί, γιατί το Gloomhaven είναι συνήθως τα κουτιά του και του Gloomhaven και του Frosthaven, από ό,τι φαίνεται, είναι τεράστια. Με 100 αποστολές μέσα, με branching σενάριο, ανάλογα με το τι θα διαλέξεις να φύγεις προς τη μία κατεύθυνση ή προς την άλλη. Και ξαφνικά βλέπουμε ένα παιχνίδι το οποίο είναι σε πιο normal κουτί, πιο κοντά στο κουτί του Terra Mystica. Σε φυσιολογικό μέγεθος δηλαδή θα έλεγα, δεν είναι υπερβολικά μεγάλο. Και το κουτί αυτό έχει μέσα 25 σενάρια. Εκ των οποίων μάλιστα τα 5 πρώτα είναι tutorial. Και εκεί ξαφνικά λένε όλοι, τι είναι αυτό εδώ, το χρειάζομαι, αν έχω πάρει το Gloomhaven, πρέπει να το πάρω, είναι καλό να ξεκινήσω από το συγκεκριμένο αν δεν έχω κανένα, ή πρέπει να πάω στο Gloomhaven, ή είναι κάτι στη μέση που δεν ξέρω ακριβώς τι είναι. Και η αλήθεια είναι ότι πολύ προβληματιστήκαμε από αυτό τον τίτλο, μέχρι που καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται. Όταν το πήραμε στα χέρια μας, όταν είδαμε να κυκλοφορεί στα χέρια πολλών gamer, πολλών reviewer και ούτω καθεξής και να δούμε πολλά πράγματα, φωτογραφίες, feedback και ούτω καθεξής, συνειδητοποίησαμε το εξής. Αυτό το παιχνίδι είναι το παιχνίδι από το οποίο θα πρέπει να ξεκινήσει κάποιος. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι είναι εύκολο, βαρετό, απλό, το τελειώνεις γρήγορα και προχωράς, το λέω ευθύς αμέσως. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο το έχουν φτιάξει με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να γλιτώνεις πολλές ώρες από το setup, γιατί ανοίγεις τις σελίδες και ανοίγοντας τις σελίδες είναι όλα στημένα πάνω. Απλά βάζεις τους ήρωες, τα mobs τους, τους εχθρούς και αρχίζουν οι ήρωες σου να παίζουν στην περιπέτειά τους. Έχει κανόνες και το πολύ πιο βασικό έχει τα 5 πρώτα σενάρια τα οποία είναι tutorial, τα οποία έχουν ενδιαφέρον. Ξεκινάνε με το να σου μαθαίνουν τους κανόνες του παιχνιδιού σιγά σιγά, με πράγματα πάνω στο χάρτη τυπωμένα, με κάρτες ειδικές οι οποίες επεξηγούν τι κάνουν μέσα σε κείμενα κουτάκια ειδικά, έτσι ώστε να μην δυσκολευτείς καθόλου και να μπορείς πολύ εύκολα να το παίξεις ενώ το μαθαίνεις παράλληλα το παιχνίδι. Αν κάποιος πάει και παίξει κατευθείαν τον Gloomhaven, ίσως είναι πολύ πληροφορία και ίσως μπουκώσει, ας το πούμε έτσι. Ενώ εδώ τα 5 πρώτα σενάρια σου δίνουν τη δυνατότητα να το μάθεις το παιχνίδι, να μάθεις το σύστημα. Και σαφέστατα να το ευχαριστηθείς παράλληλα και να μπεις κατευθείαν στα υπόλοιπα, τα οποία είναι μια χαρά σενάρια με πολύ υλικό, με πολλά πράγματα να κάνεις όπως και στο Gloomhaven. Φυσικά σαν μέγεθος είναι μικρότερο το παιχνίδι σε συνολικό όγκο playtime, δηλαδή δεν μιλάμε για 100 περίπου σενάρια, μιλάμε για 25, αλλά όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να ξαναπαιχτούν τα σενάρια. Οι ήρωες είναι φανταστικοί, έχουν πάλι τα δικά τους χαρακτηριστικά και δυνατά σημεία, πράγματα που πρέπει να προσέξουμε, πράγματα που πρέπει να αποφύγουμε και ούτω καθεξής. Και έχουν και διαφορετικό playstyle. Και φυσικά όλοι οι ήρωες από εδώ μπορείς να τους πάρεις και να τους βάλεις στο Gloomhaven και το ανάποδο. Ωραία όλα αυτά. Γιατί πιστεύω ότι αυτό είναι ένα φανταστικό παιχνίδι, γιατί ήδη πιστεύουμε ότι το παιχνίδι Gloomhaven είναι φανταστικό από μόνο του. Εδώ αυτό καταφέρνει το εξής. Μέσα σε ένα μικρό σχετικά κουτί, σε normal μέγεθος, δεν μιλάμε για τα τέρατα τα οποία είναι κάτι κουτιά τόσα, να σου δώσει ένα καταπληκτικό dungeon crawler, το οποίο παίζει πολύ ωραία solo, το οποίο σε παίρνει από το χέρι και έρχεται και σε πηγαίνει και σε μαθαίνει σιγά σιγά τους κανόνες του παιχνιδιού και ευχαριστιέσαι ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει το Gloomhaven. Είμαι σίγουρος, θα δείτε, ότι θα το στηρίξουν και με άλλα playbook και με άλλα βιβλία που θα βγουν, είτε σαν standalone είτε σαν expansion, γιατί σαν ιδέα είναι φανταστική. Ανοίγεις τις σελίδες, είναι όλα στημένα, δεν χρειάζεται να βάζεις κομμάτια χάρτη για να φτιάξεις διάφορα μέρη της πίστας και ξεκινάς και παίζεις. Και είναι και φτιαγμένο έτσι ώστε πολύ πιο εύκολα κάποιοι να το μάθουν από την αρχή και να το προχωρήσουν και να παίζουν τα υπόλοιπα σενάρια κανονικά. Καταπληκτική ιδέα, μακάρι να το κάνανε περισσότερα παιχνίδια αυτό το πράγμα. Έχει ένα φανταστικό σύστημα εκμάθησης και σε βάζει μετά να απολαύσεις το ίδιο το παιχνίδι. Έτσι λοιπόν, θα δείξουμε τώρα τους κανόνες του πώς παίζει το παιχνίδι. Ο Άρης θα τους εξηγήσει. Να πούμε ότι το σύστημα, σαν σύστημα, το εξηγούμε ήδη στο βίντεο που έχουμε κάνει στο Gloomhaven, αλλά εδώ μπορείτε να το δείτε σαν να μην έχετε δει τίποτα. Οπότε θα καταλάβετε κατευθείαν πώς παίζει. Και εδώ πέρα έχετε και έναν βοηθό μαζί σας, ο οποίος θα σας δείξει ακριβώς, θα σας πάρει από το χέρι και θα σας δείξει πώς πρέπει να μάθουμε πρώτα την επίθεση, μετά την κίνηση, μετά τις κάρτες, όπου θα διαλέξουμε μία από τις δύο κάρτες για πάνω και μία για το κάτω, το σύστημα μάχης, το campaign, πώς προχωράει και η ιστορία και όλο το θέμα και ό,τι συνεπάγεται και ούτω καθεξής. Πάμε λοιπόν να μας δείξει ο Άρης πώς παίζει το παιχνίδι και θα επιστρέψουμε στο τέλος αυτού του βίντεο για μία γνώμη, αλλά νομίζω έχετε καταλάβει πόσο ενθουσιασμένοι είμαστε και πόσο πολύ μας άρεσε. Είναι φοβερό παιχνίδι. Πάμε να δούμε πώς παίζει. Από το Επιτραπέζουμε με ένα How to Play βίντεο. Σήμερα θα δείξουμε Gloomhaven, το Jaws of the Lion, ένα παιχνίδι του Isaac Childress, γνωστού και από το
κλασικό Gloomhaven, αλλά και το. Πώς ήταν, ρε Βαγγέλη, το πρώτο το παιχνίδι το, του Isaac. Founders of Gloomhaven. Πιο πριν, το πρώτο ποτέ το θυμάμαι τώρα. Το... Και το έχουμε παίξει και μας άρεσε πολύ. Κάτι δεν ήταν. Δεν το θυμάμαι, ήξερα να το πω και το ξέχασα. Που φτιάχνει σε τα mines. Ναι, αυτό που δεν το θυμάμαι. Το οποίο ναι, το έχουμε παίξει, το έχουμε παρουσιάσει κιόλας νομίζω. Το Gloomhaven, το Jaws of the Lion έρχεται όχι να αντικαταστήσει ούτε να διδάξει κάτι καινούργιο σε σχέση με το Gloomhaven το πρώτο. Πρακτικά έρχεται για να δώσει κάποιες σημαντικές διαφορές ό,τι αφορά την πολυπλοκότητά του και το πώς μπορούμε να μάθουμε το παιχνίδι. Πριν ξεκινήσουμε να πούμε οτιδήποτε, να πούμε το βασικό, ότι πρώτον το παιχνίδι, το Jaws of the Lion, είναι πιο compact, δηλαδή είναι πιο μικρό, κουβαλιέται πιο εύκολα, είναι πιο ανθρώπινο το κουτί σε σχέση με το Gloomhaven το original, το οποίο είναι τεράστιο το κουτί. Βέβαια έχει και το τετραπλάσιο content το άλλο το κουτί, τα περιεχόμενα δηλαδή είναι πολύ πιο πλούσια και πολύ περισσότερα. Ωστόσο θεωρούμε ότι για το μέγεθος του παιχνιδιού το Jaws of the Lion δεν στερείται τίποτα. Απλώς έχει μικρότερο content, αλλά όχι αυτό που λες ότι το τελείωσα και τώρα τι κάνουμε. Άμα θέλεις, παίρνεις και το Gloomhaven και προχωράς. Ωστόσο είναι πάρα πολύ καλό. Δεύτερον, έχει. Μπορείς να του πάρεις και να βάλεις το Gloomhaven. Ναι, ισχύει, αλλά έχει τόσο σύντομο το Gloomhaven που δεν ξέρω πια αν έχει τόση μεγάλη ανάγκη να μετακομίσει από εδώ εκεί. Ξεκινήσαμε τώρα λίγο ανάποδα, παρουσιάζοντας διαφορές, αλλά είναι σημαντικό γιατί πρακτικά θα δούμε και στις κανόνες δεν αλλάζουν και πολλά πράγματα. Είναι σημαντικό γιατί έτσι, μπορείτε να πάρω αυτό ή να πάρω το Gloomhaven. Ωραία. Αν λοιπόν ξεκινήσουμε από το κουτί και το content που είναι μικρότερα και τα δύο, αλλά είναι χορταστικά, τουλάχιστον το content δεν νομίζω ότι θα αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα. Ίσα-ίσα που είναι και ένα προάγγελο ότι αν θέλει προχωρά παρακάτω παίρνει και το μεγαλύτερο. Δεύτερον, το πολύ σημαντικό που ζητάνε οι fans γενικά και οι παίκτες ανά τον κόσμο είναι το περίφημο βιβλίο, το campaign book, αυτό το που βλέπουμε εδώ, το οποίο πρακτικά τι γίνεται, δεν υπάρχουν tiles, τα οποία tiles στο αρχικό παιχνίδι ήταν πάρα πολλά, ήταν δύσκολο να χωρέσει το κουτί, το setup ήταν επίπονο γιατί ήταν πάρα πολλά tiles διπλής όψης, οπότε αν δεν βρες το 7C και το 8B και το καθεξής. Στα περισσότερα dungeon crawl είναι αυτό. Στα περισσότερα, αλλά το συγκεκριμένο κιόλας, επειδή από μόνο του είναι και τεράστιο παιχνίδι, ήταν δύο φορές πιο επίπονο. Εδώ ανοίγουμε τη σελίδα 2 και 3 θα τα πούμε τώρα, παρουσιάζεται το story το συγκεκριμένο, το roadside ambush, έτσι λέγεται η ιστορία, και είμαστε έτοιμοι. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να σετάρουμε, να βάλουμε δηλαδή τους αντιπάλους και τους δικούς μας ήρωες και φυσικά να πάρουμε τις κάρτες μπροστά μας και τα tokens που απαιτούνται, όπως θα κάναμε σε κάθε οποιοδήποτε άλλο παιχνίδι. Και απλά νομίζω μερικά βιβλία μπορείς να τα ενώσεις και να κάνεις πιο μεγάλο. Ναι, χάρτη, έχει έτσι. Λοιπόν, ακριβώς, έχει λοιπόν αυτό εδώ το extra κομμάτι, αυτό εδώ το supplemental, ναι. Έτσι, το οποίο θα το δούμε πιο κάτω βέβαια. Σε κάποιες σελίδες, ναι, σου λέει ένωσε το, οπότε παρουσιάζεται, δηλαδή θα μπορούσε να το βάλει έτσι ναι. Και να συνεχίσει η πίστα. Εντάξει, αλλά αυτό είναι κατόπιν. Σε προτρέπει το σενάριο ακριβώς. Οπότε οι πίστες μεγαλώνουν περισσότερο. Και αυτό είναι η πόλη του Gloomhaven. Αυτή είναι η πόλη του Gloomhaven όπως έχουμε και στο αρχικό παιχνίδι, η οποία ξεκινάμε όχι από το Lions Keep, πώς λέγεται η ταβέρνα που ξεκινάει στο Gloomhaven, το ξεκινάμε. Γυρίζοντας ναι, από την πύλη, από μια ας το πούμε περιπέτεια έτσι και πρακτικά στο χάρτη αυτόν με την προτροπή και του storybook κολλάμε αυτά τα αυτοκολλητάκια εδώ τα οποία είναι ρυθμισμένα και τα οποία σου λέει μέσα το σενάριο σε ποιο grid ναι, θα το κολλήσεις για να... Στο B4, ναι. Δηλαδή κολλάς αυτό και το ανανεώνεις όταν βρεις κάτι φαντάζομαι. Ακριβώς. Και τσεκάρεις την επιλογή να μην τα κολλήσεις. Το progress ιστορίες. Εντάξει, ναι, φαντάζομαι ότι με ένα μπλουτάκι, τώρα αυτό λέγαμε και πριν, με ένα μπλουτάκι από πίσω, άμα θες τα κόβεις και τα κολλάς με ένα μπλουτάκι να μην τα έχεις μόνο καρφωμένα πάνω στο χάρτη. Εντάξει, λύσεις υπάρχουν, δεν είναι. Στο κανονικό Gloomhaven είχαν βγάλει removable stickers. Ναι, κάποια στιγμή το ζήτησε ο κόσμος και τα βγάλανε removable. Ισχύει. Τώρα αυτό δεν ξέρω, αν έχει τόση απήχηση μπορεί να το κάνουν και εδώ. Θα δούμε. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε πάλι πώς παίζει το παιχνίδι. Το έχουμε ξανακάνει σε βίντεο, δεν θα δούμε διαφορές τεράστιες. Ωστόσο, είναι μια ευκαιρία να το παρουσιάσουμε και στο Jaws of the Lion. Εδώ έχουμε στημένο ένα παιχνίδι για τρεις παίκτες. Να πούμε το παιχνίδι παίζει από 1 ως 4. Παίζει εξαιρετικά και το solo. Απλώς το solo απαιτεί 2 χαρακτήρες. Πάντα 2, έτσι. Ναι. Είναι υπερβολικά δύσκολο με έναν και δεν προβλέπεται και setup για έναν χαρακτήρα. Οπότε ξεκινάει από 2 ως 4 παίκτες, έτσι. Άρα μπορεί να πει κάποιος ότι με 4 βγαίνει πιο εύκολα από ότι με 2 ή δεν ισχύει. Όχι, δεν ισχύει γιατί θα δούμε τώρα ακριβώς εδώ πάνω στο campaign book ότι τα mobs και οι εχθροί μάλλον και το level τους δυσκολεύουν ανάλογα με το setup των παιχτών. Έτσι, όπου θα δούμε ότι οι κίτρινοι χαρακτήρες, εδώ οι κίτρινοι εχθροί που είναι οι elite,
έχουν καλύτερα στατιστικά και είναι και πιο δύσκολοι. Οπότε θα δούμε, θα το εξηγήσουμε, ότι στους 4 παίκτες πέφτουν περισσότεροι κίτρινοι μέσα στο χάρτη. Εντάξει, γιατί είναι και λογικό. Μπράβο. Στους 2 παίκτες, ας πούμε, κάποιοι χαρακτήρες, κάποιοι αντιπάλοι δεν υπάρχουν καθόλου. Εντάξει, οπότε αυτό το μπαλανσάρει λίγο σε ό,τι αφορά τη δυσκολία στο toughness. Και δεδομένο βέβαια το deck που ξεκινάμε, γιατί ξεκινάμε από τα πολύ βασικά. Το πολύ σημαντικό του παιχνιδιού επίσης, πριν ξεκινήσουμε να μιλάμε για τη μεγάλη του και τη φοβερή του διαφορά, διότι θεωρώ ότι αν δεν ήταν αυτή η διαφορά δεν θα υπήρχε, θα ήταν άλλο ένα παιχνίδι στο χάρτη, είναι ότι ξεκινάει με tutorial mode. Δηλαδή τα πρώτα 4 σενάρια είναι tutorial, βάζει έννοιες σταδιακά στο παιχνίδι, χωρίς να σε μπουκώνει, είναι πάρα πολύ καρατοπιστικό. Ναι, μας έκανε φοβερή εντύπωση ότι υπάρχουν και κάρτες οι οποίες έχουν τυπωθεί, οι οποίες παίζουν μόνο στο tutorial και μετά φεύγουν από το παιχνίδι εντελώς. Που είναι ένα εξτρά κόστος και θα μπορούσε να μην είχε συμβεί αυτό, έτσι. Yeah. Ωστόσο, για να γίνει πολύ κατανοητό το παιχνίδι, πάει πολύ σταδιακά. Δηλαδή, θεωρώ ότι αν δεν καταλάβεις τον Jaws of the Lion, δεν έχει νόημα να παίξεις οτιδήποτε σε επίπεδο Gloomhaven, έτσι. Το σύστημα είναι πάρα πολύ. Ακριβώς, ναι. Okay. Είναι πάρα πολύ καλό και πολύ κατατοπιστικό. Οπότε στα 4 πρώτα σενάρια σε βάζει μέσα στο zoom. Αυτό είναι και το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του παιχνιδιού. Ουσιαστικά ένας βετεράνος ή έμπειρος παίκτης του Gloomhaven παίζει κατευθείαν Jaws. Παίζει κατευθείαν Jaws, ναι. Πάλι όμως θα πρέπει να ξεκινήσει από τα πρώτα με την έννοια ότι τα θες για να πάρεις λίγο XP, να πάρεις λίγα coins, έτσι, να πάρεις λίγο shop. Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά δεν θα αντιπέτει. Στο 15ο και να το παίξεις μόνο του, έχει τρόπο. Κοίτα να σου πω, δεν νομίζω ότι έχει τρόπο, γιατί μάλλον μπορείς να το παίξεις, γιατί κάθε πίστα που στείνεις πάει με βάση το level του χαρακτήρα σου. Okay. Οπότε θα δούμε ότι στο βιβλίο, να το δείξουμε και όλα σε αυτό εδώ, στο Learn to Play, στο βιβλίο το συγκεκριμένο δηλαδή, υπάρχει ένα chart εδώ κάτω, εδώ, που λέει ότι ανάλογα με το χαρακτήρα που είσαι, βάλε το level το monster το αντίστοιχο, έτσι. Οπότε, αν θες να παίξεις την πέμπτη πίστα κατευθείαν στο πρώτο level, ας πούμε, θα βάλεις monster level 1 και το καθεξής. Το πώς ορίζεται το level του χαρακτήρα, γιατί θα δούμε ότι οι χαρακτήρες ανεβαίνουν level, αλλά δεν μπορούν να ανεβαίνουν όλοι ταυτόχρονα, δηλαδή μπορείς να είσαι στο level 2, στο 3 ξέρω εγώ και εγώ να είμαι στο level 2. Λέει ο κανόνας ότι για να χαρακτηρίσεις το level που είσαστε και τι level πρέπει να βάλεις αντιπάλους και παγίδες και chest κτλ. Παίρνεις το level του υψηλότερου παίχτη ανάμεσα στους παίκτες που είναι στο τραπέζι και το διαιρείς δια 2. Okay. Και το κάνεις round ακριβώς. Και το κάνεις round up. Οπότε το μπαλανσάρεις, εντάξει. Round down, συγγνώμη. Οπότε αν είμαστε όλοι 2 και ένας παίκτης 1, τότε παίρνουμε 2 δια 2-1. Οπότε βάζουμε level 1. Έτσι. Okay. Ωραία. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα να δούμε το παιχνίδι. Έχουμε ανοίξει λοιπόν το χάρτη. Να πούμε ότι οι παίχτες ξεκινάνε από τα σημεία που υποδηλώνονται στις 4 θέσεις. Ναι, εδώ είμαστε 3 παίχτες, οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε όπου θέλουμε. Πολύ σημαντικό, οι αντίπαλοι μας που υποδηλώνονται από αυτά τα εικονίδια θα δούμε ότι έχουν ένα γράφημα από 3 μπάρες κάτω. Οι μπάρες μπορούν να έχουν 3 διαφορετικά χρώματα, ή μαύρο, ή άσπρο, ή κίτρινο. Όπου υπάρχει μαύρο, μπράβο. Η πρώτη μπάρα πάνω-πάνω κοντά στο πορτρέτο υποδηλώνει setup για 2 παίχτες. Άρα εδώ σου λέει η μπάρα ότι σε αυτή τη θέση για 2 παίχτες θα βάλεις έναν άσπρο. Ναι, ή solo θα βάλεις έναν άσπρο enemy. Άρα με χαρακτήρες. Ακριβώς. Αν είναι 3 οι παίχτες, η μεσαία μπάρα θα βάλεις πάλι άσπρο και αν είναι 4, οπότε πάλι χαρακτήρες πάλι άσπρο. Οπότε μπαίνει οπωσδήποτε, έτσι. Εδώ ας πούμε στους 2 παίχτες δεν μπαίνει κανένας. Εχθρός. Δεν μπαίνει κανένας. Ναι, το μαύρο δεν μπαίνει κανένας. Στο άσπρο θα μπει ένας άσπρος. Και εδώ βλέπουμε ας πούμε ότι ανεξαρτήτως παιχτών θα μπει ένας elite και εδώ είναι τώρα η διαφορά. Να το, στους 4 παίχτες που λέγαμε πριν θα μπει ένας elite αντί για ένας απλός. Έτσι οπότε δυσκολεύει όπως και εδώ. Οπότε ναι, στους 4 παίχτες 2 elite ακόμα. Το ποιοι χαρακτήρες μπαίνουν εκτός από την εικονίδια που το δείχνει κιόλας στην πρώτη φορά, φαίνεται και κάπου αλλού. Καθαρά στο setup του παιχνιδιού του Mission Book ακριβώς έχει και το όνομα. Οπότε παίρνεις τους χαρακτήρες, τους βάζεις στη βάση του με βάση το χάρτη όπως υποδηλώνεται και παίρνεις και το deck με τα ability της φατρίας, έτσι που είναι αυτό εδώ. Το οποίο είναι το basic Vermin Rider, έτσι, και το basic υποδηλώνει ότι είναι για την αρχή του παιχνιδιού, διότι μετά το basic μετατρέπεται σε σκέτο Vermin. Ναι. Εντάξει. Οπότε. Είναι η elite. Όχι, Vermin Riders είναι ας το πούμε η ράτσα. Έτσι, οι elite δεν έχουν διαφορά, θα δείξουμε τη διαφορά, έχουν αποτυπώνει στην κάρτα. Ωραία. Τώρα, εμείς εδώ έχουμε χτίσει έχουμε φυσικά το χάρτη της πόλης, έχουμε ένα tray με tokens που έρχεται με το παιχνίδι. Status, ναι, που παθαίνουμε, τα οποία είναι το stun, τα immobilize κτλ. Τα damage tokens είναι αυτά εδώ. Και αυτά εδώ είναι τα coins που παίρνουμε μέσα στο παιχνίδι. Mm-hmm. Εντάξει, τα οποία μετατρέπονται σε λεφτά.
κάθε παίκτη θα πάρει το χαρακτήρα του που υποδηλώνεται από αυτή την κάρτα. Θα πάρει ένα μετρητή life και XP, που είναι το κόκκινο και το μπλε αντίστοιχα. Ναι. XP, η σταγόνα και το αστεράκι, το life και το XP. Ξεκινάει με 0. Εκτός από το life που ξεκινάει σύμφωνα με το level που υποδηλώνεται στην κάρτα του. Άρα είμαστε ακριβώς. Άρα το βάλω στο 8. Είμαστε όλοι level 1 αυτή τη στιγμή και ξεκινάμε στο level, στη ζωή 8. Ο red card, ας πούμε, που είναι πιο μελή φάση, που είναι πιο tank, ας το πούμε, ξεκινάει στο 10. Μελή ζάχαρη ή μελή. Μελή και ζάχαρη. Κάθε τέτοιο παίκτη θα πάρει ένα set καρτών, το οποίο για αρχή έχει το γραμματάκι το α επάνω εδώ. Εντάξει, άρα όλοι θα ξεκινήσουμε με 6 κάρτες. Για όλα τα σενάρια ή... Όχι, ξεκινάνε με αυτά και μετά αλλάζει σιγά σιγά, τις βελτιώνεις, ναι. Όλοι οι παίκτες ξεκινάνε με 6 κάρτες που έχουν το επάνω το γράμμα α. Και από πίσω το εικονίδιο του χαρακτήρα, ναι, για να ξεχωρίζουν τα deck. Και επιπλέον, κάθε παίκτης έχει πάρει και το deck της ζημιάς του, το οποίο αποτελείται, αν θυμάμαι καλά, από 20 κάρτες. Οι οποίες μέσα περιέχουν το συν 0, είναι modifiers, είναι το αντίστοιχο ζάρι δηλαδή αυτό, εντάξει. Έχει συν 0, συν 1, πλην 1, πλην 2, πλην συν 2, ένα miss και ένα multiplier επί 2. Εντάξει, εντάξει, καταλαβαίνω το multiplier επί 2 υπάρχει μόνο μια φορά και το miss, έτσι. Τα άλλα είναι πεντάρια και νομίζω τα συν είναι από 4 φορές το καθένα. Λοιπόν, τα ανακατεύουμε αυτά γιατί ναι, δεν έχει νόημα όλα μαζί, δεν θα μας βοηθήσει πολύ. Λοιπόν, επιπλέον τι άλλο παίρνουμε, υπάρχει και ένα aid καρτών, το οποίο μια βοηθητική κάρτα μάλλον με τα abilities και με τα εφέ που παθαίνουμε, όπως το immobilize, το stun κλπ. Και τέλος, το πολύ ωραίο σύστημα που το είχαμε πει και στο Gloomhaven, υπάρχει η κάρτα των αντιπάλων, η οποία έρχεται σε αυτό το φάκελο. Υπάρχουν πολλοί φάκελοι, γιατί ανάλογα με τα σενάρια μπορεί να παίζουν και δύο και τρεις διαφορετικοί εχθροί. Ήδη εχθρών. Ναι, ο φάκελος είναι κλασικός, εντάξει. Έχει μόνο στις θέσεις έχει διαφορά. Υπάρχουν κάποιοι φάκελοι που έχουν 8 θέσεις, εδώ είναι μέχρι 6. Γιατί μπορούν να μπουν μέχρι 8 boss από τη φυλή εκείνη, ας το πω. 8 μάλλον εχθροί. Μπράβο, units. Οπότε εμείς παίρνουμε την κάρτα που μας λέει το σενάριο που είναι οι Vermin Raiders. Και τους γυρίζουμε στο level 1. Βλέπουμε ότι αυτή είναι το level που παίζουμε εμείς. Εντάξει, το level των ηρώων μας. Ξεκινάμε το 1, οπότε και οι enemies αντιστοιχούν στο ένα σενάριο με βάση και τον πίνακα που δείξαμε πριν. Άρα κάνω αυτό εδώ. Ακριβώς. Άρα βάζεις να φαίνεται το στατιστικό του στο level 1 και έχουν και αυτή τα στατιστικά που είναι του απλού enemy, του άσπρου δηλαδή, από εδώ και του κίτρινου που είναι από αυτή την πλευρά. Εντάξει, είναι άσπρος και elite. Εντάξει, ακριβώς. Σε όλες τις μονάδες είναι έτσι. Σε όλες τις μονάδες είναι έτσι. Εξαίρεση αποτελεί μόνο να δείξουμε εδώ, δεν ξέρω τώρα αν αυτή η κάρτα το έχει πουθενά. Μπορεί και να μην το έχει. Ωραία. Δεν έχει τίποτα. Για να δούμε πίσω, δεν έχει τίποτα. Αν είχαν κάποια special abilities, θα το γράφανε στο τριγωνάκι. Εντάξει. Και πάλι υπάρχουν άλλα. 2, 3, 4, 5 και γυρίζει και πίσω και πάει μέχρι το 10, νομίζω. 7, 8. Μέχρι 7, βλέπω. Μέχρι 7. Ανάλογα με τη μονάδα. Ωραία. Και υπάρχει και το 0 level που, άμα θες για πολύ easy mode, ας πούμε, να το ξεκινήσει με 0 level του εχθρού, ας πούμε. Είναι πιο αποδυνατισμένη. Ωραία. Οπότε αυτό. Επίσης οι εχθροί έχουν και αυτοί το δικό τους deck, όπως οι παίχτες. Modifier deck, το οποίο είναι ακριβώς, βλέπουμε από πίσω δεν αλλάζει κάτι και έχουν τα ίδια στατιστικά με εμάς. Mm-hmm. Δεν έχουν τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από εμάς. Εντάξει. Okay. Ωραία. Τώρα, το παιχνίδι πώς παίζεται. Ξεκινάμε με το. Έχει τη φάση του initiative, δηλαδή που θα ξεκινήσουμε να δηλώσουμε κάρτες που θα παίξουμε. Θα ρεζολβάρουμε τις κάρτες, θα παίξουμε εμείς και τα mobs, το ποιος θα παίξει πρώτος θα το δούμε και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στη δεύτερη φάση, δηλαδή πρακτικά έχει δύο φάσεις, δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο, εντάξει, σαν πολυπλοκότητα. Κάθε παίκτης λοιπόν θα πάρει τις 6 κάρτες ανοιχτές μπροστά του, διαλέγει, τις έχει, δεν είναι deck το οποίο τραβάμε, έχω 6 κάρτες ανοιχτές, το σηκώνω και διαλέγω. Να πούμε ότι οι κάρτες, θα δούμε χαρακτηριστικά κάρτας, εδώ γράφει Βαγγέλη, εντάξει, ναι, νομίζω ναι, οκ. Okay. Ωραία. Χαρακτηριστικά κάρτας λοιπόν. Θα δούμε ότι όλες οι κάρτες έχουν καταρχήν δύο περιοχές πάνω κάτω. Έχουν ένα νούμερο στη μέση που αυτό είναι το initiative, δηλαδή όταν θα διαλέξω δύο κάρτες, γιατί στη γύρω μου διαλέγω δύο κάρτες από τις 6, πάντα θα παίζω, θα έχω και στο μυαλό μου τον αριθμό που θα παίξω, διότι αυτό είναι η σειρά προτεραιότητας. Ποιο είναι πρώτο? Το πιο μικρό είναι πρώτο. Άρα εδώ αυτή παίζει πρώτη από σχέση με αυτή. Όχι ακριβώς, αυτή υποδηλώνει ότι στη γύρα μου έχω ένα initiative 41. Okay. Εντάξει, ο Αντώνης ας πούμε, αν έχει κρατήσει αυτές τις δύο εδώ τις κάρτες,
Το initiative του είναι 20, δεν θα διαλέξει το μικρότερο initiative, εντάξει. Το μεγαλύτερο, γιατί δεν έχει νόημα, θεωρείται το μικρότερο. Ναι. Άρα ο Αντώνης θεωρητικά με μένα παίζει πρώτος. Ό,τι κάνω, πριν πράξεις. Από μένα. Ό,τι ναι. ναι. Ανάμεσα σε όλους ήρωες, δηλαδή. Μπράβο. Η ουσία είναι πια τώρα ότι μεταξύ μας δεν μπορούμε να συζητήσουμε τα initiative. Δηλαδή, δεν μπορούμε να. Όχι, ακόμα και το διαλέξουμε. Δηλαδή, θα σου πω, Βαγγέλη, θα πάω αρκετά χαμηλά στο initiative. Που υποδηλώνεις ότι θα πας κάτω από το. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να είσαι κάτω από το 20, 25 ή 30. Δεν θα του πεις θα παίξω 13 initiative. Εντάξει. Του λες θα πάω χαμηλά. Του λες αυτό που θέλω να κάνω, ξέρω εγώ, δεν θα παίξω και πολύ χαμηλά γιατί έχω κάτι πολύ καλό. Συνήθως τα πολύ καλά spells έχουν και βαρύ initiative, έτσι. Τα πολύ απλά. Είναι ναι. τα χαμηλά, είναι fast και παίζουν γρήγορα, ναι. Γιατί το θέλουμε το initiative, διότι από το deck των εχθρών θα ανοίξει επίσης μια κάρτα η οποία έχει και αυτή είναι initiative. Οπότε πριν ανοίξουμε το deck των εχθρών θα πρέπει εμείς να έχουμε κατεβάσει κάτω δύο κάρτες, θα έχουμε αποφασίσει τι θα παίξουμε. Και δεν θα πει από ποια, πρώτα αυτή και μετά αυτή. Οι οδηγίες λένε ότι αυτή που έχει το μικρότερο initiative, υποτίθεται τη βάζεις κάτω-κάτω, ώστε όταν τις ανοίξεις, να φανεί. Ναι, να πω το κάνω κιόλα. Να φανεί το initiative το μικρότερο που έχεις. Ναι. Εντάξει. Θα πούμε όμως για το παίξιμό τους. Ωραία. Και μετά ανοίγουμε τον εχθρόν. Εδώ τώρα είναι όλος ο μηχανισμός, γιατί αν οι εχθροί παίξουν πιο γρήγορα από εμάς, μπορεί να πάθουμε φοβερή ζημιά σε σχέση με αυτά που έχουμε υπολογίσει. Μας σκοπανάνε πρώτοι, γιατί ξεκινάμε με βάση το initiative. Γι' αυτό και παίζει ρόλο να υπάρχει μια συνεννόηση, όχι όμως με αριθμούς. Σαφώς απαγορεύεται το παιχνίδι. Υπάρχει μια τέτοια, υπάρχει μια, ας το πούμε, να υπάρχει μια συνεννόηση, διότι το παιχνίδι είναι αμυγό συνεργατικό. Έχει και κάποια ημί συνεργατικά στοιχεία, ας το πούμε, εντάξει. Τα χρήματα θα μπορούσε να το πεις, αλλά νομίζω ότι δεν προάγει κάτι, γιατί τα coin βέβαια δεν μοιράζονται, τα όπλα όμως μπορείς να τα μοιράσεις ανάμεσα στους παίχτες. Τα coins όχι, εντάξει. Οπότε νομίζω ότι χωρίς τη συνεργασία δεν υπάρχει, δηλαδή να πηγαίνεις να κάνεις εσύ ό,τι θες και να μαζεύεις coin, ενώ εμείς ας πούμε ψυχοραγούμε στη γωνία από το ξύλο, έτσι, είναι κάτι το οποίο αργά ή γρήγορα θα φανούμε στην πίστα. Δεν πρόκειται να κερδίσεις κάτι με αυτό. Αν πεθάνει κάποιος από τους. Συνεχίζουν οι υπόλοιποι, αλλά καταθέτει το παιχνίδι ακόμα πιο δύσκολο. Έτσι, γιατί σε ένα setup τριών παιχτών παίζουν δύο. Ναι. Εντάξει, είναι πιο δύσκολο. Άρα λοιπόν, αφού διαλέξουμε τις κάρτες μας όλοι, ανοίγουμε και τον deck των εχθρών και εκεί διαλέγουμε ποιος θα, βλέπουμε ποιος θα παίξει πρώτος με βάση σειρά. Με βάση σειράς. Αυτό υποδηλώνεται και από τα τοκενάκια εδώ, που δεν τα έχουμε βγάλει. Να βάλω. Ναι, αν θέλεις, εντάξει, βγάλε 2-3 στο πούμε για να υποδηλώσουμε έτσι τη σειρά. Οπότε τα βάζουμε με τη σειρά για να ξέρουμε ποιοι παίζουν πρώτοι, έτσι. Έχουμε τον χαρακτήρα και είναι. Είναι οι χαρακτήρες μας. Είναι οι χαρακτήρες. Ναι, αλλά είναι και οι εχθροί. Κάθε. Από το φτιάχνουμε ένα Q. Ακριβώς. Ακριβώς. Κάθε. Ναι, κάθε ράτσα, α το πούμε, εχθρών, έτσι. Κάθε κλάν, κάθε. Family, ας το πούμε. Ναι, έχει το δικό του. Μπράβο, έχει το δικό του τοκενάκι για να αποτελέσει σειρά. Οπότε, ξεκινώντας από τον πρώτο παίχτη, με βάση το initiative, ο παίχτης τώρα τι έχει να κάνει. Ο μηχανισμός λέει το εξής. Με βάση τις δύο κάρτες που έχω διαλέξει, διαλέγω να παίξω πρώτη όποια θέλω. Δεν είναι υποχρεωμένος να παίξω αυτή με το μικρότερο νούμερο. Εντάξει. Κρατάω όμως το μυαλό μου. Έχουν οι υπόλοιποι μετά. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν παίζει ρόλο. Έχουμε ανοίξει όλες τις κάρτες μας. Μπορείς και να το συζητήσεις εκείνη την ώρα το τι θα παίξεις, αλλά πρακτικά όταν κατεβάζεις δύο κάρτες έχεις στο μυαλό σου τι θες να κάνεις. Οπότε το να τα αναιρέσεις γιατί ο άλλος θέλει να κάνει κάτι άλλο που δεν ξέρει, γιατί δεν συζητάμε τι θα παίξουμε. Ναι, ναι, ναι. Δεν συζητάμε ότι εγώ θα παίξω μία ranged κάρτα με 3 damage αυτόν, οπότε εσύ παίξε κάτι άλλο σε εκείνον. Λες, εγώ θα πάω σε αυτόν, θεωρώ ότι θα το σκοτώσω, ξέρω εγώ, αλλά δεν αποκαλύπτεις το τι θα κάνεις και το πώς θα το δουλέψεις, εντάξει. Οπότε ξεκινώντας από τον πρώτο παίχτη, παίζει ποια κάρτα θέλει, κρατώντας στο μυαλό του το εξής βασικό, ότι. Θα παίξει ή το πάνω κομμάτι της κάρτας ή το κάτω κομμάτι της κάρτας. Όποιο κομμάτι παίξει από αυτή την κάρτα, στην άλλη κάρτα θα παίξει το αντίστοιχο ανάποδο. Δηλαδή, αν παίξω στη μία κάρτα το πάνω, στην άλλη θα παίξει το κάτω. Α, okay. Εντάξει. Άρα ή θα κάνω αυτό και αυτό ή αυτό και αυτό. Ακριβώς. Δεν μπορώ να κάνω ποτέ δύο πάνω, δύο κάτω. Okay. Εντάξει. Επιπλέον, βλέπουμε τα μπλε κουτάκια, τα text, τα οποία είναι πρακτικά τι, είναι επεξήγηση των abilities, που είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό για κάποιον που δεν έχει ξαναπαίξει. Διότι εμείς όταν ξεκινήσαμε με τον Gloom, ας πούμε, ήταν overwhelming το. Ήταν πολύ πληροφορία. Ναι, 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 ναι. Δηλαδή, έλεγες τώρα τι είναι αυτό και πώς δουλεύει κτλ. Εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί το διαβάζεις το τι κάνει, ας πούμε, το Attack 3 και Muddle, έτσι. Οπότε σε βοηθάει να μην τρέχεις κάθε λίγο και λιγάκι στο rulebook. Οπότε είναι σημαντικό. Είναι για καινούριους παίχτες. Ναι, 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 ναι. Σε βάζει σιγά σιγά και είναι πάρα πολύ καλό. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι λιγότερο challenging, απλά είναι τέλειο. Όχι, ναι, καμία σχέση. Είναι ο τρόπος που σου μαθαίνει κάποιο το παιχνίδι. Ναι, 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 το παιχνίδι δεν αλλάζει κάτι. Αν θυμάμαι καλά και το είχα διαβάσει λίγο, σου λέει ότι πήγαινε, παίξε, ξεκίνα. Ας πούμε, έχει και hint πάνω στις σελίδες. Ναι, ισχύει. Να ανατρέξει το ρούλμπουκ. Ισχύει. Και θα δούμε τώρα το ρούλμπουκ αυτό που λέει και ο Αντώνης. Έχει
επεξηγηματικά τετραγωνάκια, κουτάκια, τι είναι αυτό, το οποίο είναι πρακτικά ένα φυσικό εμπόδιο, το οποίο υποδηλώνεται με το πράσινο border, όπως βλέπουμε εδώ. Και στο μαθαίνεις το πρώτο σενάριο και δεν ξέρεις το λέει κάτω. Ακριβώς, οπότε ξέρεις ότι οτιδήποτε είναι πράσινο είναι border, έτσι, είναι μάλλον είναι εμπόδιο, ναι, είναι impassable, εξ' αν το κάνεις destroy, αν το καταστρέψεις. Οπότε γίνεται κανονικό εξάγωνο βάζοντάς του αυτό εδώ. Ναι, το Rumble. Εντάξει, μπορείς να το καταστρέψεις. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα γιατί θα δούμε ότι υπάρχουν κάρτες όπου με την καταστροφή εμποδίων σου δίνουν και ability, σου δίνουν κάποια bonus. Okay. Okay. Οπότε για την ώρα το παιχνίδι είναι αρκετά εισαγωγικό και δεν χρειάζεται πολλά παραπάνω από αυτά που έχει. Είναι ήδη αρκετά. Να κάνω εγώ μια ερώτηση. Ναι. Σε αυτό που πες, δηλαδή, εμείς θα έχουμε φανερώσει τις κάρτες μας, έτσι. Mm-hmm. Δεν μπορώ να πω εγώ, π.χ. να συνεννοηθούμε ότι κοιτάξτε, θα πάω να παίξω ξύλο με τον πρώτο. Οπότε προχώρα εσύ, ας πούμε, να κάνεις search κάποιο chest. Ναι, μπορείς, αλλά φαντάσου ότι ο άλλος που έχει παίξει ήδη την κάρτα που έχει σκεφτεί τι θα κατεβάσει, έχει ήδη κάνει στο μυαλό του ένα σενάριο. Τώρα, πριν παίξω τις κάρτες. Άμα μου πεις, ξέρεις, εγώ θα τον έχω αυτόν, πήγαινε εσύ για το chest. Εντάξει, ο Βαγγέλης φαντάζομαι θα παίξει μια κάρτα η οποία είναι λιγότερο χρήσιμη για να μην παίξει μια καλή κάρτα την οποία πρακτικά θα τη χρησιμοποιήσει. Απλά δεν μπορεί να κάνει το φέρμα ένα στον άλλο. Ναι, απλώς δεν μπορείς να πεις, εγώ θα κάνω ένα attack range σε αυτόν 3 συν 2 bonus που έχω, ξέρω εγώ, από το ability εκείνο. Ναι. Δεν δουλεύει έτσι το σύστημα, εντάξει. Ναι. Λες, θα επιτεθώ σε αυτόν. Ναι. Okay. Η πληροφορία είναι πολύ συγκεκριμένη. Okay. Ναι, ωραία. Άρα λοιπόν. Παίζουμε με τη σειρά τις κάρτες μας, όχι με τη σειρά τις κάρτες μας, ο παίκτης που ξεκινάει πρώτος παίζει και τις δύο του κάρτες, τις βάζει στο discard pile που είναι από την αριστερή πλευρά που λέει discard, εντάξει. Παίζει με το επόμενο, παίζει με το επόμενο initiative που είδαμε εδώ στο ταμπλουδάκι, εντάξει. Και μετά παίζουν τα mobs αν είναι τελευταία και ούτω καθεξής. Στη συνέχεια... Ερώτηση, ναι. Δεν φτιάχνω το initiative, αφού έχω δύο κάρτες. Το initiative του παίχτη είναι αυτό. Το initiative μετράει με το καλύτερο του initiative. Με το μικρότερο initiative παίζει πρώτο. Άρα, αν ναι, αυτό έχει initiative 12, αυτό έχει 25, αυτό 40 και αυτό 60. Άρα, η σειρά είναι αυτή. Εντάξει. Okay. Το μικρότερο παίζει πρώτο. Yeah. Ωραία. Οι κάρτες παίζουμε όλη την κάρτα, τις κάρτες μας και μετά πάμε στον επόμενο. Δεν παίζουμε όλοι από μία. Καθαρίζει ο κάθε παίχτης, πάει στον επόμενο. Παίχτη, ναι, ολοκληρώνεται. Παίζει ο επόμενος, παίζουν τα mobs και μετά κάνουμε την ίδια ιστορία πια με 4 κάρτες. Η ουσία ποια είναι ότι αφού παίξουμε το δεύτερο γύρο, θα φύγουν και αυτές οι κάρτες στο discard, θα έρθει ο επόμενος, θα έρθουν δύο. Θα φύγουν και αυτές. Οπότε πρακτικά στον επόμενο γύρο, επειδή δεν έχουμε κάρτες στον τέταρτο γύρο να τραβήξουμε, πρέπει να κάνουμε ένα short rest. Δεν μιλάμε για long rest γιατί είναι άλλη έννοια. Το short rest εισάγεται στο παιχνίδι στην αρχή. Το οποίο σου λέει τι, ότι θα πρέπει να πάρεις όλες σου τις κάρτες από το discard pile, να τις ξαναπάρεις στο χέρι, να τις ανακατέψεις και από αυτές θα χάσεις μία. Θα βάλεις ένα συμπαίκτη σου να τραβήξει μία και θα την κάψεις. Ναι, πάει δεξιά μόνιμα εκτός στο lost. Εκτός σενάριου. Εκτός σενάριου. Για αυτό το σενάριο την ξεχνάς την κάρτα, καταστρέφεται. Okay. Που σημαίνει ότι οι κάρτες σου δουλεύουν σαν time track. Δηλαδή βλέπεις ότι μειώνονται πια οι επιλογές σου και οι κάρτες σου σιγά σιγά όταν τελειώνουν, κάθε φορά και μία για να τις ξαναπάρεις πίσω. Οπότε το παιχνίδι δεν ευνοεί το ότι πάμε γύρω-γύρω όλοι και κάνουμε περίπατο και μαζεύουμε coins και νομίσματα, έτσι. Ναι, εντάξει, οκ, ωραία. Ωραία. Άρα είναι πολύ σημαντικό το να παίζεις και γρήγορα και να είσαι και αποτελεσματικός, έτσι. Θα δούμε ότι τα σενάρια και από εμπειρία βγαίνουν στα όρια, δηλαδή βγαίνουν στο κόκκινο. Τώρα, εάν για οποιοδήποτε λόγο χάσεις μια κάρτα, γιατί η κάρτα αυτή που τραβάς είναι random, δηλαδή διαλέγεις. Αν αυτή η κάρτα που έχασες δεν σ' αρέσει, μάλλον σ' αρέσει πολύ και δεν θες να τη χάσεις, τότε έχεις το δικαίωμα να χάσεις ένα ζωή από το life σου, να την πάρεις αυτή την κάρτα, να την κρατήσεις και να τραβήξεις μια άλλη randomly. Εντάξει. Οπότε την αφήνεις στο χέρι σου, αλλά. Ναι, λες αυτή τη θέλω, ρε φίλε, δεν θέλω να τη χάσω. Κόψω μια ζωή, τραβά μια άλλη. Και λες, εντάξει, τραβάω αυτή. Απλά η ζωή σε σχέση με τις κάρτες μπορεί να ξεκινήσει από κάρτες και να έχει ζωή, άρα χάνεις. Ναι, πρόσεξε. Η ουσία λοιπόν τι είναι, ότι για να χάσει ο παίχτης σου χάνει είτε από life είτε από κάρτες. Αν έρθει η ώρα που δεν μπορείς να τραβήξεις δύο κάρτες, τότε είσαι exhausted, δηλαδή είσαι εκτός σενάριου, δεν σκοτώνεσαι, δεν βγαίνεις από το παιχνίδι με την έννοια ότι δεν μπορείς να συνεχίσεις τα σενάρια, αλλά για αυτό το σενάριο το συγκεκριμένο είσαι εκτός. Συνεχίζουν οι υπόλοιποι. Να δώσεις, το δώσεις. Ακριβώς. Ναι, είσαι exhausted. Εντάξει, οπότε συνεχίζουν οι υπόλοιποι. Εάν και οι υπόλοιποι γίνουν exhausted και αποτύχει το σενάριο, κρατάς τα κέρδη σου, νομίσματα, XP και ό,τι όλο έχεις κερδίσει και ξαναπάς πάλι το σενάριο από την αρχή. Την επόμενη Κυριακή που θα βρεθείτε πάλι, ξέρω, κάπως έτσι, εντάξει, ωραία. Άρα λοιπόν, πώς πεθαίνω, πρακτικά όταν χάσω το life μου ή όταν μου τελειώσουν οι κάρτες. Και με δεδομένο ότι κάθε φορά πρέπει να καίω μια κάρτα για να τις ξαναπάρω στο χέρι, καταλαβαίνουμε ότι αυτό πονάει. Short rest μπορώ να κάνω και πριν τελειώσουν οι κάρτες. Δηλαδή έπαιξα δύο κάρτες στο discard pile, ας πούμε, δεν έχω αυτές. Έπαιξα δύο κάρτες και τις έχω στο discard pile και θέλω να τις ξαναπάρω πίσω. Μπορώ να κάνω short rest, να χάσω μία, αλλά είναι κάτι που δεν ευνοεί γιατί αν δεν παίξω όλες τις κάρτες, χάνω πιο γρήγορα
το deck μου, εντάξει. Οπότε πρακτικά θα παίξω τις κάρτες όλες. Τώρα, για αρχή έχουμε 6, θα δούμε ότι πάνω στο ταμπλό στη δεξιά έχει τις κάρτες που maximum θα έχουμε στο χέρι, γιατί μετά αυτές οι κάρτες στα βασικά σενάρια θα ξεκινάμε με αυτό το ποσό καρτών. Άρα η 6 είναι για τα πρώτα 3-4 σενάρια. Μετά θα πάμε ο hat. Μπράβο, θα πάει στις 10, ο red guard θα πάει στις 10 και αυτό που είναι πιο swift, ο demolitionist, συγγνώμη, ναι, θα πάει στις 9. Εντάξει, αυτό έχει μικρότερο life γιατί είναι ranged. Όχι, δεν είναι ranged, είναι. Tank είναι, μελή είναι, αλλά έχει. Ναι, έχει. Explosive damage. Ακριβώς. Φαίνεται και από το artwork αυτό. Λοιπόν, τα ωραία του Gloomhaven, ότι δεν έχει, ρε παιδί μου, τις κλασικές, τα κλασικά. Όχι, έχει παρεμφερεί όμως. Ναι. Εντάξει, έχει και το μελ. Ναι, όχι. Rangers. Εντάξει, ναι, είναι ναι. Κάτι ανάμεσα, στο πούμε. Ναι. Λοιπόν, τώρα, πάμε να δούμε λίγο τα βασικά της μάχης. Να πούμε καταρχήν, ας δούμε μια κάρτα για παράδειγμα. Τα σύμβολα είναι πολύ εύκολα και επεξηγηματικά. Το attack σημαίνει είναι το τι ζημιά θα κάνω. Εντάξει. Είναι το πόσο ζημιά κάνω στον αντίπαλο ακριβώς. Τα hit points. Και το range από κάτω που υποδηλώνει 3 σημαίνει πόσα hexes μακριά μπορώ να κάνω το attack μου. Αυτό είναι ένα range attack, λοιπόν. Range 3 σημαίνει αυτός από εδώ μπορεί να κάνει, αν ήταν αυτός range, 1, 2, 3. Μετράω 3 hexes. Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Να πούμε τώρα λοιπόν, πάμε να δούμε τα στοιχεία του combat και του line of sight. Line of sight εδώ το παιχνίδι έχει το πολύ απλό σύστημα που λέει ότι τραβάω μια γραμμή από την άκρη ενός hex. Μάλλον του hex που πατάω. Όχι από τη μέση του hex. Όχι, από μια άκρη του hex, όποια θέλω. Και πρέπει να βρίσκει το hex του αντιπάλου. Την άκρη του hex του αντιπάλου. Ναι, οποιοδήποτε σημείο του hex του αντιπάλου. Okay. Την άκρη. Έτσι. Καλά, αν βρίσκει άκρη, εννοείται πως βρίσκει κέντρο. Έτσι. Δεν γίνεται να βρίσκει την άκρη, αν βρίσκει το κέντρο. Ναι. Θεωρητικά λέω τώρα, έτσι. Εντάξει, ναι, αν βρίσκει τη μία άκρη. Τώρα, μπλοκαρίσματα δεν υπάρχουν. Μέσα από τον εχθρό βαράς, μέσα από τον συμπαίκτη σου βαράς, μέσα από το εμπόδιο βαράς, δεν έχεις πρόβλημα, δεν βαράς μέσα από τους τοίχους, οι οποίοι τοίχοι είναι αυτό το thick line το εξωτερικό. Το ναι, αν είχε ένα τοίχο, γιατί θα δούμε ότι υπάρχουν και δωμάτια με τοίχους και πόρτες. Αν η πόρτα είναι κλειστή, δεν μπορείς να βαρύσεις, είτε από κλειστή πόρτα, είτε ναι. Μέσα από τον τοίχο, ναι. Εκεί κόβεται το line of sight. Ναι, ακριβώς. Είναι δύσκολο. Αν δεν πες από εδώ σε εδώ μόνο. Ακριβώς. Εάν λοιπόν τραπάς να τραβήξεις, ας βάλουμε αυτόν εδώ και αυτόν εδώ, βλέπουμε ότι τραβώντας μια γραμμή από εδώ, για να πάει, τη βρίσκει τη γωνία του hex, αλλά κουμπάει η γραμμή στον τοίχο. Βλέπουμε, δηλαδή, η γραμμή από αυτή τη γωνία. Πριν το φτάσει, ακουμπάει την γωνία. Ναι. Ωραία. Εφόσον κάνει touch σε οποιοδήποτε σημείο εξαγώνου που είναι τοίχος, τότε δεν υπάρχει line of sight. Εντάξει. Γιατί αν βάλεις ένα χάρακα, θα δεις ότι η γραμμή αυτήν της γωνίας με αυτής εδώ, φάπτεται στις δύο γωνίες του τοίχου. Αν δεν ήταν τοίχος, ήταν αυτός. Εδώ δεν γίνεται, εδώ είναι εκτός πίστας. Ναι, το ξέρω, αλλά πες ότι ήταν hex κανονικό. Ναι. Αυτός βλέπει αυτόν. Ναι. Μέσα από συμπαίκτες και αντιπάλους. Ναι. Ωραία. Απλώς δεν επιτρέπεται η κίνηση ανάμεσα από αντιπάλους. Δηλαδή δεν μπορώ να πω, όπως είναι εδώ, να πάω 1, 2, 3 να τον περάσω από μέσα. Μπορώ όμως να περάσω μέσα από το συμπαίκτη μου. Ναι. Και οι εχθροί μεταξύ τους από μέσα περνάνε. Δεν σταματάνε. Ακριβώς. Και δεν μπορεί φυσικά να είναι δύο παίκτες σε ένα εξάγωνο. Αυτό είναι φυσιολογικό. Τώρα, με βάση το line of sight που είναι πολύ απλά, είπαμε attack 3, range 3. Τι κάνω, κάνω 3 επίθεση και λέω: κάνω 3 επίθεση σε αυτόν. Θα μπορούσε να είμαι και αυτός μάλλον είμαι στην προκειμένη περίπτωση. Λέω 1, 2, 3, τον βλέπω, δεν έχω πρόβλημα, δεν με μπλοκάρει. Οπότε λέω 3 attacks αυτόν, συν ό,τι έρθει το modifier της κάρτας. Οπότε τραβάω από το deck του hatchet μία κάρτα, το δίνω hatchet, υποδηλώνεται και το deck του από το τσεκουράκι. Και είναι 3. Ακριβώς, ναι, για να μην μπλεχτούν οι κάρτες. 3 συν 0, 3. Άρα ο αντίπαλός μου θα υποστεί 3 damage. Πρέπει να κόψει 3 damage. Πρέπει να υποστεί 3 hit. Πόσα έχει αυτός? Αυτός είναι ένας απλός, ο οποίος έχει 5 life, έτσι, έχει ένα movement και 2 attack. Okay. Το συμβολάκι με τα φτερά είναι το movement. Ωραία. Το συμβολάκι με το σπαθί όπως είναι εδώ πάνω είναι το attack. Άρα συγκεκριμένος. Άρα είναι. Είμαι λευκός. Άρα είναι 5 ζωή, 1 μου και 2 ατάκ. Ωραία. Και τώρα θα μου πεις και πώς ξέρω ποιος είναι αυτός. Η μία λύση είναι να βάλεις το 3 damage που είναι αυτό εδώ το κενάκι, να το βάλεις πάνω στον παίχτη. Ότι έχει φάει damage. Ότι έχει φάει 3. Ή θα πάρεις το νουμεράκι του εχθρού που είναι το 3. Θα το βάλεις στην κάρτα στο νούμερο 3. Εδώ δείχνει ότι είναι το 3 με μικρό νούμερο. Ακριβώς. Θα το βάλεις στο 3 εδώ και το νούμερο 3 έχει φάει 3. Οπότε του λες ότι έχει 3 damage γιατί έχει το 3 εδώ μέσα. Ακριβώς. Το δείχνει δηλαδή εδώ, να το. Και λες το βάζω. Στο νούμερο 3. Ναι. Οπότε όλοι οι εχθροί είναι αριθμημένοι. Εύκολο είναι. Αυτό είναι εύκολο να κάνεις track το damage σε πολλαπλούς εχθρούς. Ναι, υπάρχει και άλλη λύση που συζητούσαμε προχθές και με τον Νίκο, να πάρεις δεκάπλευρα
και τα ζάρια να τα γυρίζει στον damage κάθε φορά. Ναι. Να έχει ένα. Είναι κακό αυτό το σύστημα. Εντάξει, δεν είναι κακό. Εμάς μας βολεύει πάνω και στο χάρτη. Έχουμε τυπώσει όμως και βάσεις από 3D printing. Θα τις βάλουμε εδώ μετά. Είναι κλικ, τα γυρίζει έτσι και μπαίνει και το status και η κάρτα επάνω. Ωραία, εντάξει, ωραία. Υπάρχουν, ναι, υπάρχουν. Βολικά υπάρχουν. Λύσεις δεν είναι θέμα τώρα. Δεν είναι και το. Ναι. Δεν είναι κανένα πρόβλημα του παιχνιδιού. Ωραία. Άρα λοιπόν έτσι γίνεται το combat. Τώρα. Η ουσία είναι αυτή, ότι το combat γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Θα δούμε ότι υπάρχουν κάρτες στο attack 3 range 1. Υπάρχει, ας πούμε, το attack 2 range 3 target 2. Το target 2 ενδεικτικά θα πω ότι κάνεις το ίδιο πράγμα σε δύο εχθρούς. Εντάξει, οπότε λες ότι αυτή αν ήταν έτσι, χτυπάω και τους δύο. Εδώ και εδώ και εδώ. Ακριβώς. Εδώ και εδώ, ας πούμε, για παράδειγμα, χτυπάω και τους δύο με αυτήν την κάρτα. Αλλά υπόψη ότι για κάθε αντίπαλο τραβάω διαφορετικό modifier, έτσι. Ναι, ναι. Λες για το δεξιά τραβάω αυτό και για τον αριστερό. Ακριβώς. Υπάρχει το attack το σκέτο. Αυτό όταν τελειώσουν τα modifier, reshuffle φαντάζομαι. Ναι, εκτός αν τραβήξεις κάποιο modifier το οποίο έχει το συμβολάκι αυτό εδώ. Ανακάτεψε το όλα. Ναι, το 2 επίσης συνήθως να το. Mm. Που λέει ανακάτεψε όλα στο τέλος της γύρας, έτσι. Εντάξει, όχι την ώρα που θα το τραβήξεις, όταν τελειώσει το round. Ωραία. Ναι, το round γενικά παίξουν όλοι. Εντάξει. Και μαζί με τα attack υπάρχει και το σκέτο το attack που είναι το melee, το οποίο melee μάλλον που κάνεις σώμα με σώμα, που είναι σκέτο attack. Δεν είναι range. Τα deck του κάθε χαρακτήρα είναι διαφορετικά σύμμετρα, είναι διαφορετικά καμία σχέση. Ναι, ναι, καμία σχέση. Ας πούμε ο Hatchet εδώ, ας πούμε για παράδειγμα, είναι full στο range. Full. Δηλαδή το μοναδικό που έχει σώμα με σώμα είναι αυτό. Πετάει τσεκούρια, δεν έχει. Ο Demolitionist, θα το πω, είναι μόνο σώμα με σώμα και έχει μία range. Εντάξει. Κάνει πολύ ζημιά. Κάνει πιο πολύ ζημιά, ακριβώς. Θα δούμε τώρα εδώ λοιπόν μεταξύ άλλων, ας πούμε για παράδειγμα, ο Hatchet για παράδειγμα έχει και το heal. Που λέει self. Άρα μπορεί να κάνει heal 3, δηλαδή να κερδίσει ζωή, όχι πάνω από το επίπεδο σου όμως. Μόνο στον εαυτό σου, γιατί υπάρχουν και healing που μπορείς να κάνεις στους συμπαίκτες σου. Healers στους άλλους. Μπράβο. Αλλά εδώ είναι απαγορευτικό, είναι μόνο για self. Ναι. Εντάξει. Ωραία. Συνήθως τα πάνω έχουν τα βαριά, ας το πούμε, attack και τα λοιπά. Τα κάτω έχουν πιο πολύ move ή loot. Flexibility. Ναι, και τα λοιπά. Οπότε είναι δύσκολο να έχεις attack και πάνω και κάτω. Γιατί είπαμε, παίζεις μία κάρτα πάνω, μία κάρτα κάτω, ναι, έτσι. Είναι πιο δύσκολο. Ωστόσο το move υποδηλώνεται με βάση το νουμεράκι. Οπότε αν ήθελα να παίξω move 5, θα πήγαινα 1-2. Δεν μπορώ να περάσω εδώ, θα σταματούσα. Αν αυτό ήταν στη θέση του για παράδειγμα, θα μπορούσα να πάω 1-2-3-4, θα μπορούσα να φτάσω σε εδώ. Είναι μέχρι εκεί. Να πούμε επιπλέον ότι στις κάρτες, εδώ τώρα είναι οι βασικές, να το, όπως αυτή, ότι κάνουν τα resolving γίνονται από πάνω προς τα κάτω. Δηλαδή, αν είχα, δηλαδή δεν μπορώ να κάνω πρώτα το muddle και μετά το attack. Ναι, ναι. Κάνω attack και μετά κάνω το muddle. Και τα διαθέτω όλα. Ακριβώς. Δεν είμαι υποχρεωμένος να τα παίξω όλα. Παίζω όποια θέλω από αυτά. Εντάξει, αλλά πρέπει να παίξω την κάρτα, να πάω πίσω την ουσία. Ενώ δεν μπορώ να κάνω το range και μετά το attack. Και όχι, όχι. Το attack range είναι μαζί, ρε παιδί το μου. Το muddle και μετά το attack. Μπράβο, αλλά υπάρχουν abilities που μπορεί να είναι και δύο μαζί, οπότε ξεκινάω πάνω μέχρι κάτω. Το move, ας πούμε, που είδαμε το 5, το 2, είναι μέχρι 2. Δεν είναι υποχρεωμένο να κάνω δύο κίνηση. Ναι, λογικό. Μπορώ να κάνω ένα και κανένα. Mm-hmm. Δηλαδή, λες, παίζω αυτή την κάρτα κάτω, αλλά δεν κάνω τίποτα, δεν θέλω. Mm-hmm. Απλώς πρέπει να παίξω κάτι. Εντάξει. Το σενάριο τώρα αυτό εντάξει, είναι εισαγωγικό φαντάζομαι, αλλά συνήθως το objective τι είναι, να καθαρίσεις τους εχθρούς. Κοίτα, έχει να καθαρίσεις τους εχθρούς, έχει να. Έχουμε δει τώρα, μην κάνουμε και spoilers, έχουμε δει ας πούμε, να καταστρέφουμε πόρταλ. Okay. Να καταστρέψεις κάποια πόρτα. Όχι, δεν είναι μόνο ξυλίκι. Ναι, όχι, δεν είναι μόνο ξυλίκι. Ή να ψάξεις να βρεις να ανοίξεις ένα σεντούκι το οποίο φυλάσσεται πολύ καλά, δεν ξέρω τι. Έχει διάφορα στοιχεία. Εντάξει. Να πούμε δε πριν πούμε στους εχθρούς ότι βέβαια το παιχνίδι δεν είναι τόσο απλό. Γιατί? Γιατί υπάρχουν και κάρτες οι οποίες έχουν φανταστικά abilities, αλλά θα δούμε ότι έχουν ένα χ κάτω, δεξιά, που σημαίνει ότι αν το παίξει το ability αυτό, η κάρτα χάνεται για πάντα μέσα στο σενάριο. Αν παίξει το κάτω και όχι το πάνω, το και πετάς. Ναι, έχει ένα χι κάτω ή πάνω μπορεί να το έχει. Mm. Αν χρησιμοποιήσει το ability, τότε αυτή η κάρτα χάνεται κατευθείαν. Ναι, γιατί είναι πολύ δυνατό. Είναι πολύ δυνατό. Πάει στο lost. Εντάξει, και δεν μπορεί να την ξαναψωνεί. Γενικά δεν μπορεί να ξαναψωνεί κάρτε από το lost. Πάντα είναι lost σημαντικό. Είναι δεξιά, discard είναι αριστερά. Ακριβώς, ακριβώς. Άρα οι κάρτε με το χι που δεν τι έχουμε εδώ τώρα, γιατί είμαστε στην πρώτη πίστα, είναι κάρτε τι οποίε είναι πολύ δυνατέ, τι παίζει. Και δεν τις ξαναπαίρνεις. Και τα άλλα τι είναι ρε, αρή. Πάνω λέει active και κάτω λέει Λοιπόν, active λοιπόν εδώ υπάρχει αυτό το σημείο του ταμπλό το οποίο βάζεις
τα status effects που σου κάνουν τα mobs, οι εχθροί μάλλον, έτσι. Stun και μπορούν να σου κάνουν και αυτοί mobilize, ό,τι κάνεις και εσύ. Το active είναι κάποιες κάρτες που παίζουν μέσα στο παιχνίδι για όλη τη διάρκεια του σεναρίου ή για, μέχρι το τέλος του γύρου. Blessed spell και τέτοια. Ναι, είναι spell, είναι ότι κάθε φορά που κάνεις ένα range attack πάρει και συν ένα power, ας το πούμε, στο attack σου. Είναι κάρτες οι οποίες έχουν και ένα track system, οι οποίες σου λέει ότι εφόσον το κάνεις, ναι, στα κάρουν, όταν το κάνεις τρεις φορές φεύγει η κάρτα. Εντάξει. Οπότε τις βρίσκουμε στα επόμενα σενάρια αυτές. Και υπάρχουν και κάρτες οι οποίες παίζουν για όλο το σενάριο. Έχουν ongoing effects. Δηλαδή, μέχρι να τελειώσει το σενάριο, αυτές είναι always on. Εντάξει. Το σημαντικό ποιο είναι, ότι απλώς αν τις βάλεις active, θεωρητικά παγώνουν εκεί πέρα και το χέρι σου δουλεύει λιγότερο, γιατί έχεις μια κάρτα η οποία είναι παγωμένη στο ταμπλό σου. Έτσι. Δεν μπορείς να την παίξεις, οπότε μειώνεις το χέρι σου κι άλλο. Έτσι. Κατανοητό. Ναι. Ωραία. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους εχθρούς, να πούμε το εξής. Οι εχθροί δουλεύουν με τον ίδιο τρόπο. Στο βασικό σενάριο εδώ που έχουμε, το σενάριο για να μην μας έτσι, ας το πούμε, για να μην μας πάρει από κάτω το σενάριο και έτσι αισθανθούμε έτσι αδύναμοι, overwhelmed ακριβώς. Λέει ότι οι εχθροί σε αυτό το σενάριο έχουν initiative 50, το ξέρουμε δηλαδή, άρα το ντεκάκι αυτό εδώ είναι άχρηστο. Το γράφει το σενάριο. Ακριβώς. Έχουν initiative 50, οπότε είναι ανοιχτή πληροφορία. Και έχουν τα βασικά τους στατιστικά χωρίς modifier, δηλαδή δεν υπάρχουν modifier από την κάρτα τους. Άρα παίζουν πρακτικά με ένα movement και δύο attack. Εντάξει. Άρα κάθε φορά κινούνται και κάνουν attack. Αυτό είναι πολύ σημαντικό διότι όταν δεν θα υπάρχει αυτό και θα παίζουμε με βάση το deck τους, τότε θα βλέπουμε ότι πέρα από το initiative, το οποίο όπως θα δούμε εδώ αλλάζει, μισό λεπτάκι, βλέπω εδώ έχουμε initiative 20, 77, 30, 50, έτσι έχει διάφορα νούμερα, θα δούμε ότι πάνω έχει και το τι κάνουνε. Άρα, εάν δεν γράφει η κάρτα επάνω attack, δεν κάνει attack. Εντάξει, αν δεν γράφει move, δεν κάνει move. Εμείς εδώ. Με τη σειρά, πρώτα κάνει move. Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Άρα πρώτα θα κάνει move και πρώτα θα κάνει attack. Εδώ, που δεν γράφει move, αν δεν με φτάνει, δεν κινείται. Απλώς δεν μου ρίχνει. Εντάξει, οπότε αυτό θα έχει ανοίξει. Οπότε εδώ θα βλέπω ότι εκεί που είμαι δεν με φτάνει, ίσως να μην είναι καλό να προχωρήσω. Γιατί άμα μπω στο range του, μπορεί να με χτυπήσει. Έχει όλο αυτό το strategy ακριβώς, εντάξει. Άρα εμείς εδώ σε αυτό το κομμάτι γνωρίζουμε 50 initiative και ότι θα κάνουν και κίνηση και attack. Για το πρώτο μόνο σενάριο. Για το πρώτο μόνο σενάριο. Τα βασικά της κίνησης. Ακριβώς, ακριβώς. Τώρα, όλο το concept του παιχνιδιού σε ό,τι αφορά τα mobs, δηλαδή τους εχθρούς, είναι το λεγόμενο focus. Ό,τι fuck έχει δημιουργηθεί και ερωτήσεις και σενάρια, απορίες, είναι από αυτό το περίφημο το focus. Δηλαδή, πότε ένα τερατάκι έχει focus και πότε όχι. Το focus τι είναι? Είναι το πρώτο πράγμα που κάνουν όταν ενεργοποιούνται οι αντίπαλοι. Οι αντίπαλοι πώς παίζουν? Ξεκινάμε πάντα και ενεργοποιούμε τους elite, τους κίτρινους δηλαδή, και μετά τους άσπρους. Αν έχω πολλούς elite, τότε ξεκινάω με το μικρότερο νουμεράκι. Ωραία. Δηλαδή, αν υπάρχει elite 3 άρι. Μπράβο, στο σταντί. Αν υπάρχει elite 3 και elite 5, πρώτα θα παίξω 3 άρι και μετά 5 άρι. Το πώς βγαίνουν αυτοί είναι randomly από το σακουλάκι. Δεν τους διαλέγω, εντάξει. Και μετά θα παίξουν οι απλοί με βάση πάλι την αριθμητική του σειρά. Από το 1 μέχρι το πρώτο. Ναι, ωραία. Άρα λοιπόν πρώτα elite και μετά η normal. Ωραία. Ωραία. Τι είναι η επόμενη κίνηση του Monster? Είναι να κάνει focus. Focus τι σημαίνει? Κάνω κίνηση και προσπάθεια στο να βρω εχθρό. Εμάς δηλαδή. Ποιον εχθρό, τον πιο κοντινό. Εντάξει. Πρώτον, εάν έχω ήδη το στόχο, δεν κάνω τίποτα, δεν κινούμε. Δηλαδή, μπράβο. Εάν ο Elite, ας πούμε, αυτός εδώ έχει μια κάρτα που λέει Range Attack 3, δεν το πιάνει αυτόν εδώ, γιατί είναι μέσα στα 3 hexes, έτσι, 1, 2, 3. Το πιάνει, δεν χρειάζεται να κάνει κανένα movement. Δηλαδή, δεν έχει νόημα να έρθει εδώ πιο κοντά για να το ρίξει. Μένει εκεί καρφωμένος. Αν είχε Range 3 και είχε και ένα movement ή δύο movement, τότε θα κάνει ένα μόνο movement για να φτάσει το 3 range. Δηλαδή δεν εξοφλούν την κίνησή τους όλοι. Κάνουν όσοι απαιτείται προκειμένου να αποκτήσουν focus. Και αν ήταν έτσι. Αν ήταν έτσι που εισαπέχουν αυτοί οι δύο, καταρχήν εδώ βλέπουμε ότι αυτός είναι πιο κοντά. Άρα το focus είναι σε αυτόν. Πάει στο πιο κοντινό. Πάει σε αυτόν που δεν απαιτείται να κάνει. Πες ότι αυτά βαριούνται που να κινηθούν, ρε παιδί μου. Μπράβο, εντάξει. Βάλε αυτόν τον κανόνα στο μυαλό. Ναι, είναι δειλά. Σου λέει, αν δεν χρειαστεί να κινηθώ και τον βρίσκω, δεν πρόκειται να κινηθώ. Αν όμως πρέπει να πάω σε combat σώμα με σώμα, γιατί το ability του δεν είναι ranged, όπως είναι εδώ, που βλέπουμε ότι δεν έχουν ranged ability, τότε θα πρέπει να κινηθεί. Άρα λοιπόν, ο πιο κοντινός του είναι αυτός. Άρα θα έρθει εδώ. Το αν θα πάει τώρα σε αυτό ή σε αυτό, είναι δικιά μας επιλογή. Εντάξει. Εάν εισαπήχαν και ήταν έτσι,
και μου λες, θα έρθει εδώ, ποιον θα χτυπήσει. Ναι. Θα χτυπήσει αυτόν που έχει παίξει μικρότερο initiative στις κάρτες στην αρχή του γύρου. Το οποίο παίζει πιο πρώτο. Ακριβώς. Αν αυτός είχε παίξει πρώτος εδώ πέρα, θα πάμε στο επόμενο initiative που είναι. Προφανώς. Εντάξει. Okay. Αν φτάνει αυτούς τους δύο και πες ότι είναι και αυτός και είναι όλοι μέσα στο πεδίο του να το χτυπήσει. Αυτόν που έχει το μικρότερο initiative. Πάτε. Αυτόν κάνει focus. Okay. Εντάξει. Γι' αυτό θα δούμε πολλές φορές, λέει το tank, άσε να μπω εγώ μπροστά, ώστε να δει εμένα ρε παιδί μου και να αφήσει εσένα, γιατί έχω παίξει μικρότερο initiative, οπότε αν εσύ τρως ξύλο εδώ και έρθω εγώ εδώ με μικρότερο initiative, μετά θα χτυπήσει εμένα που εισαπέχω, θα κοπανάει εμένα, εντάξει, γιατί μπορεί να είναι και αυτό στρατηγική. Ωραία. Άρα λοιπόν, όταν δεν απαιτείται κίνηση δεν κάνει τίποτα το mob, αν απαιτείται θα κάνει όσο μπορεί, εάν κάνει την κίνηση και δεν με βρίσκει γιατί δεν φτάνει, απλώς δεν κάνει attack. Εντάξει, γιατί μπορεί. Δηλαδή, αυτός που έχει σώμα με σώμα μάχη και έχει movement, ξέρω εγώ, πείτε, είμαστε έτσι, και έχει movement 2, 1-2, σταματάει εδώ, δεν με φτάνει, οπότε τελειώνει γύρω του εδώ. Εντάξει. Πάντα όμως ο σκοπός τους είναι, το focus του είναι να κεντράρουν κάποιον. Αν τον κεντράρουνε, τότε ξεκινάνε και την κίνηση. Εντάξει. Αν είναι μπλοκαρισμένοι φυσικά, δηλαδή, για παράδειγμα, αν ήμασταν έτσι, εδώ, έτσι. Βλέπεις ότι δεν υπάρχει τρόπος αυτός να με φτάσει εδώ. Αυτός πρέπει να κάνει σώμα με σώμα, έτσι, δεν έχει range. Δεν κάνει τίποτα. Δεν μπορεί να πάει πουθενά. Μάλλον μπορεί να κάνει, μπορεί να γύρω-γύρω-γύρω. Και θα ξεκινήσει το γύρω-γύρω. Εντάξει, εφόσον έχει εναλλακτικό path, θα ξεκινήσει το γύρω-γύρω. Να έρθει γύρω-γύρω, να έρθει από εδώ. Αν ήταν μονομελή. Ναι, αν ήταν μονομελή. Αν ήταν έτσι, δεν θα κουνιόταν καθόλου. Πείστε ότι με έτσι δεν θα κουνιόταν καθόλου. Διότι αυτό. Ναι, θα μου πει γιατί να μην έρθει εδώ. Γιατί ακόμα και αν έρθει εδώ, η απόσταση παραμένει ίδια. Οπότε δεν κάνει καν κίνηση. Αλλάζει κάτι γι' αυτό, ναι. Αν ήταν αυτός εδώ όμως, θα άρχισε να κινιόταν προς τα δω. Αν ήμασταν τώρα έτσι, ναι, φυσικά. Αυτός τώρα, κοίτα, έχει focus 1-2. Από τη στιγμή που υπάρχει άλλο focus που μπορεί να το βρει, ακόμα και αν ήταν στη γωνία. Ναι, καμία σχέση. Σου λέει, εδώ δεν μπορώ να έρθω. Μπορώ να πάω κάπου άλλο να χτυπήσω. Μπορώ. Ξεκινάω για εδώ. Άρα το πρώτο check που κάνεις είναι: μπορώ να πάω. Ακριβώς. Αν δεν μπορείς, μετά αγνοείς τον ενίσχυση. Ακριβώς. Υπάρχει κάποιος. Αν ήμασταν όλοι έξω και είναι μελή και τα λοιπά και δεν μπορεί να έρθει εδώ, γιατί βλέπετε είναι κλεισμένα, δεν κάνει καν την κίνηση να έρθει πιο κοντά. Προφανώς. Σου λέει μπορώ να πάω εδώ, όχι δεν μπορώ να πάω, αλλά δεν ξεκινάω καν για να φτάσω. Ούτε αυτοί, αν ήμασταν έτσι. Ναι. Εντάξει, γιατί οι οδηγίες λένε ότι ξεκινάω ένα άπειρο μονοπάτι και μετράω, με σκοπό να φτάσω στον παίχτη. Ναι. Μπορώ να πάω να κάνω όλο το χάρτη γύρω-γύρω. Μπορώ, δεν φτάνω, άρα δεν κουνάω. Δεν ξεκινάω καν. Καν. Ωραία. Εντάξει. Και αυτό είναι και ένα τακτικό σημείο, γιατί λες του αλουνού να τραβήξω αυτό το λεγόμενο cutting που λέμε, δηλαδή να τραβήξω προς τα δω τον εχθρό αφού με βλέπει focus. Και το είδαμε και σε σενάριο που κάναμε γύρω-γύρω, ας πούμε, και τους είχαμε, ήταν αντικριστά, ας πούμε, και έλεγε θα φύγω πιο εδώ, ώστε να έρθει μετά, ώστε να μην με φτάνει. Είναι πολύ σημασία. Ναι, είναι τακτικό καθαρά. Turn-based. Turn-based, λοιπόν. Γενικά υπάρχουν διάφορα άλλοι κανόνες οι οποίοι είναι απλοί. Υπάρχει το advantage και το disadvantage. Δηλαδή, αν ένα κριτσουράκι έχει combat σώμα με σώμα, μάλλον αν έχει range attack και είναι επάνω μου adjacent, έτσι, το range υποτίθεται ότι πρέπει να είσαι ένα τετράγωνο μακριά. Αυτό δεν είναι ranged. Ωστόσο, όχι, κάνει χρήση, αλλά έχει disadvantage. Δηλαδή, υποτίθεται θα ρίξεις πολύ κοντά με τόξο και αυτό σου δημιουργεί πρόβλημα. Okay. Ακόμα και για σένα, τι κάνεις, τραβάς δύο κάρτες από το modifier deck σου ή το deck του creature και κρατάς τη χειρότερη. Εντάξει, άρα τραβάω μία συν ένα και μία μείον ένα, κρατάω το μείον ένα. Αν έχω advantage, μου το δίνουν κάρτες, όπως το strengthen που είναι αυτό το ability εδώ, υπάρχει κάρτα που μου δίνει strengthen και το strengthen σημαίνει advantage. Τότε τραβάω δύο κάρτες και κρατάω την καλύτερη. Εντάξει. Yeah. Ενώ disadvantage 2 και κρατάω τη χειρότερη. Okay. Μέσα σε όλα αυτά θα βάλουμε το bless που είναι πολλαπλασιάζεται η δύναμή μου αν τον τραβήξω την κάρτα, που είναι 1/20. Και υπάρχει και το curse που είναι miss. Δηλαδή όλο μου το modifier, όλο μου το attack είναι 0. Εντάξει. Τι άλλα στοιχεία υπάρχουν. Αυτά εδώ η κανόνιση γενικότερη, το stun, το immobilize, το muddle κτλ. Που είναι και αυτά παικτικά, όπως και το push και το pull. Push είναι σπρώχνω τον εχθρό προς τα πίσω, pull τον τραβάω. Έχει νόημα αυτό διότι θα δούμε ότι υπάρχουν παγίδες μες στο παιχνίδι, οι οποίες μπορείς να το πετάξεις πάνω στην παγίδα και να φάει 3 damage. Κάθε παγίδα ενεργοποιεί από 3 μέχρι 6 damage. Ναι, η παγίδα υποδηλώνεται με αυτό το κενάκι, οπότε θα μπορούσα να είμαι έτσι, ξέρω εγώ. Για παράδειγμα, να είμαι εδώ και να έχω ένα push ability και να το ρίξω πάνω στη τέτοια και να φάει 3 damage γιατί ενεργοποιεί το trap. Mm-hmm. Εντάξει. Οπότε όλα παίζουν ρόλο.
γενικώ στις κάρτες. Τι άλλο, νομίζω ότι εντάξει, τα υπόλοιπα Madla, Mobilize κτλ. Εκεί δεν έχω κάτι, εκεί είναι πρακτικά η παρουσία μου στο χάρτη. Να πούμε ότι είναι στο... μέρος ιστορίας, έτσι. Είναι μέρος ιστορίας. Θα πούμε ότι με... βρίσκω πράγματα, κάνω πράγμα και κυνηγά το quest. Να πούμε ότι κάθε φορά θα το δούμε στα επόμενα σενάρια που σκοτώνω ένα mob, πέφτει ένα νόμισμα εκεί που το σκότωσα. Δηλαδή, αν είτε είναι elite, είτε είναι standard. Ναι, ναι, πέφτει ένα, δεν παίζει ρόλο. Πέφτει ένα, δηλαδή το σκότωσα, πέφτει ένα. Για να πάω να το πάρω, πρέπει να σταματήσω την κίνησή μου εκεί πάνω. Δεν είναι κάνω ένα, το μαζεύω, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Αυτόματα να σταματήσω. Στο τέλος της γύρας μου, εφόσον έχω παρκάρει εντός εισαγωγικών πάνω στο νόμισμα, ακριβώς το παίρνω. Εντάξει. Το νόμισμα μετατρέπεται σε δύο gold, αναλόγως με το level του σεναρίου. Okay. Μπορεί να μετατραπεί μετά πιο πολύ με βάση τον πίνακα που δείξαμε στην αρχή του βίντεο και σε 3 και σε 4 gold, ανάλογα το level του σεναρίου πάντα, εντάξει. Άρα τα βάζω επάνω, τα θέλω γιατί θα αγοράσω από το μαγαζί αντικείμενα στο τέλος του σεναρίου. Α, εξοπλισμό. Ναι, μου ανοίγουν αντικείμενα στην αρχή, στο τρίτο σενάριο, από το 1 ως το 13, που είναι ασπίδες, είναι chests, είναι potions κτλ. Ακριβώς, τα οποία... Αυτά σου ανοίγουν από σενάριο σε σενάριο, ανάμεσα, έτσι. Ναι, εντάξει, το 013, επειδή έχει καμιά εξενταριά μέσα αντικείμενα, αν θυμάμαι καλά, στην αρχή σου ανοίγει το 013. Όσο προχωράει το παιχνίδι, που είναι καμιά κοσταριά σενάριο νομίζω αυτό, σου ανοίγουν 25, σου ανοίγουν παραπάνω items, έτσι, τα οποία είναι και πιο καλά. Τα items έχουν και κόστος, μπορείς να βάλεις ένα item, έχεις θεωρητικά slots που δεν φαίνονται εδώ, ένα στο κεφάλι, ένα στο θώρακα, ένα στα πόδια, ενώ παπούτσια δηλαδή. Μπορείς να έχεις ένα σε κάθε χέρι αντικείμενο, μια σπίδα ή δύο σπαθιά. Όπλα δεν είναι two-handed. Όχι, δεν υπάρχουν όπλα two-handed, το καθένα δεν θυμάμαι, νομίζω υπάρχουν, αλλά στα πρώτα σενάρια δεν έχω δει κάτι. Αν θυμάμαι από το Clue Heaven, νομίζω ότι υπάρχουν two-handed. Και τα pouches που είναι πρακτικά η ζώνη σου, μπορείς να πάρεις μία κάρτα μόνο και αντιστοιχεί με το στο level σου. Δηλαδή είσαι level 3, 3 pouches. Τρία αντικείμενα. Σε level 5. Και τα item όλα παίρνουν από κάτω. Τα items τα έχεις στρωμένα μπροστά σου, ναι, τα οποία σου δίνουν κάποια abilities, είτε ongoing effects, είτε μια φορά στο παιχνίδι. Ανεβάζω το strength, ανεβάζω το damage, τέτοια φάση. Και να πούμε ότι. Εντάξει. Μετά στο τέλος, όπως ένα σενάριο, τα σώζουμε όλα μέσα στο κουτάκι λοιπόν, του χαρακτήρα. Ναι, τα σώζουμε στο κουτάκι του χαρακτήρα. Να πούμε ότι μετά το τέταρτο σενάριο που ανεβαίνουμε και level, δώσουμε ένα, Βαγγέλη, ένα score sheet. Θέλω, μπράβο. Πια, επειδή θα παίρνουμε και πέρα από το reward που θα μας δίνει κάθε level, θα παίρνουμε και XP. Που θα ανεβάζουμε. Το, όχι, όχι, το XP. Αυτό είναι η σελίδα του χάρτη. Ναι, το XP είναι 6 ανά σενάριο, αναλόγως βέβαια την εξέλιξη του σενάριου και το τι level είσαι, έτσι. Οπότε το XP σημειώνεται με το μπλε. Γενικά το συμβολάκι αυτό με το αστέρι εδώ. Άρα θα πάρουμε εδώ 6 φερπίν. Ναι, θα το σημειώσουμε στο χαρτί κατευθείαν. Υπάρχουν κάρτες που σου δίνουν XP καθώς τις παίζεις μες στο παιχνίδι, οπότε εκεί μαρκάρεις αυτό. Το XP χάνεται ή μόνο κερδίζεις. Το XP το σημειώνεις εδώ, διότι αν δούμε στο χάρτη, αν δούμε μάλλον στο score sheet, θα δεις ότι για να αλλάξεις από το level 1 στο level 2 θέλει 45 XP. Άρα κάθε κάρτα που παίζεις, υπάρχουν κάρτες με αστεράκι που σου λέει ότι αν κάνεις αυτή την κάρτα, αυτό το ability, θα πάρεις και ένα XP. Οπότε εκείνη την ώρα μέσα στο σενάριο, λες πήρα και ένα XP, το σημειώνω. Τα XP αυτά στο τέλος του σενάριου τα καταγράφεις στο μπλοκάκι σου. Εντάξει. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν rewards όπως το Gain One Perk. Το perk τι είναι? Είναι ένα ντεκάκι το οποίο με extra κάρτες modifier, το οποίο μπορείς να εμπλουτίσεις, έχει ένα deck building δηλαδή, ή να βγάλεις. Οπότε εδώ θα δούμε το σενάριο. Σου λέει, διάλεξε ένα perk, δηλαδή τσεκάρεις ένα κουτάκι από αυτά εδώ. Τι θέλεις, ας πούμε το πρώτο κουτάκι είναι remove 2 μείον 1 κάρτες. Οπότε αν πάρω αυτό, ναι, κάνω λιγότερες πιθανότητες, ακριβώς, εντάξει. Οπότε βγάζεις τέτοιες για να μην σου σκάνε και... Ακριβώς, κάνεις το deck σου, έχει νέα το deck building, κάνεις το deck σου το... Ναι, πιο ευέλικτο, ωραία. Τώρα, τέλος, το παιχνίδι εισάγει και κάποιες κάρτες μετά το τέταρτο σενάριο που είναι event cards, δηλαδή πηγαίνοντας για το σενάριο, κάτι συμβαίνει στον δρόμο. Οι κάρτες αυτές αντιμετωπίζονται με δύο options, A και B. Οπότε διαλέγουμε το ένα από τα δύο options χωρίς να έχουμε δει την απάντηση και παθαίνουμε ό,τι παθαίνουμε. Και υπάρχουν και τα λεγόμενα goals, τα οποία είναι κάρτες οι οποίες μας δίνουν μέσα στο σενάριο ένα. Μας δίνουν μέσα στο σενάριο ένα τέτοιο. Μας δίνουν στο σενάριο ένα. Ένα goal, δηλαδή να κάνουμε κάτι. Εάν το κάνουμε μέσα στο σενάριο, τότε στο scorepad μας πάμε και τσεκάρουμε το κουτάκι, το ένα από τα τρία κουτάκια. Όταν τσεκάρω και τα τρία κουτάκια, δηλαδή σε τρία σενάρια έχω κάνει και τα τρία goals για παράδειγμα, που είναι δύσκολα, δεν είναι εύκολα, τότε όταν κάνω τριάδα από check, παίρνω ένα perk. Δηλαδή μπορώ να κάνω ένα check κουτάκι πάνω. Εντάξει.
Δεν περιμένω μόνο το σενάριο. Αυτό το φυλάω, σημειώνω τα γκολ που έχω. Ακριβώς. Ναι, σημειώνω τα γκολ που έχω κερδίσει εκεί πάνω, σημειώνω τα items που έχω, αφού, που δεν είναι απαραίτητο γιατί τα έχω βάλει μέσα στο κουτί τα items που έχω κρατήσει. Μήπως κάτι γίνει και χαθεί, τα γράφει εδώ αν θέλει. Ακριβώς, τα items αυτά μπορώ να τα πουλήσω κιόλας στη μισή τιμή από αυτή που τα αγοράζω, αν θέλω. Για να τα βρω στον δρόμο. Ναι, για να τα... ναι μπορώ, δεν μπορώ να ανταλλάξω με τους συμπαίκτες μου νομίσματα. Okay. Εντάξει, υπάρχουν και κάποια. Κάποιες ποινές, ας το πούμε, οι οποίες λένε ας χάσει παρέα 4 νομίσματα. Τώρα ναι, σε παιχνίδι τριών παιχτών 4 νομίσματα, κάποιος θα χάσει 2. Οπότε αυτό είναι κοινή απόφαση των παιχτών. Έτσι, γι' αυτό λέμε ότι δεν έχει ανταγωνιστικό χαρακτήρα τόσο. Mm-hmm. Δηλαδή δεν έχει νόημα να τον μπανιάσει κάποιος εις βάρος των άλλων, γιατί πολύ απλά δεν αλλάζει κάτι. Εντάξει. Και προσπαθεί να είσαι μπαλασαρισμένος, γιατί απαιτεί γενικά συνεργασία. Αυτό είναι. Ελά, Φαγγελί. Φαντάζομαι ότι τα υπόλοιπα σενάρια έτσι λίγο να τα έχει να δείξουμε. Γίνονται πιο πολύπλοκα, βάζουν κανόνες άλλους, βάζουν εμπόδια και στο μαθαίνει σιγά σιγά το παιχνίδι. Εδώ είμαι σε ένα καράβι για παράδειγμα. Ναι, βάζουν εμπόδια. Εδώ είναι. Ναι, εδώ είναι difficult. Να πούμε το move, αφού το έδειξε τώρα. Εδώ είναι το difficult terrain. Οπότε για να μπούμε μέσα χρειαζόμαστε δύο movement. Α, είναι επειδή είναι τρύπα, έτσι. Ακριβώς. Είναι δύο movement για να βγούμε. Απαιτείται ένα movement, αλλά για να κινηθούμε πάλι μέσα ένα movement. Για να μπούμε απαιτείται δύο, έτσι. Εδώ είναι οι πόρτες που για να ανοίξουμε. Πόρτα 1 και πόρτα 2 και εμφανίζουμε ξαφνικά τα monsters μέσα όταν ανοίγει η πόρτα. Εδώ βλέπουμε. Από κάτω, όχι, εδώ είναι. Αυτό, ναι, εδώ είναι που υποδηλώνει ότι πρέπει να βάλει στο supplemental το βιβλίο με τον extra το χάρτη. Με τη σελίδα 3. Άρα το γυρίζουμε σε σελίδα 3 και αυτό εδώ πρακτικά έρχεται και κλειδώνει και γίνεται έτσι. Ναι, ναι, ναι. Και μεγαλώνει ο χάρτης. Και μεγαλώνει ο χάρτης, έτσι. Ωραίο. Οπότε πολύ είναι. Έξυπνο. Ναι, και αυτό πολύ έξυπνο. Και πολύ expandable γιατί μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Με τέτοια. Treasure chest εδώ, το οποίο το ανοίγεις και σου δηλώνει ποιο νούμερο υπάρχει ένα, στο τέλος του βιβλίου υπάρχει, σου λέει, κερδίζεις το chest νούμερο, ξέρω εγώ, 14. Οπότε στο τέλος του βιβλίου, εδώ πέρα, ή στο άλλο, στο άλλο βιβλίο είναι, σου λέει το 14 chest, σου δίνει αυτό. Μάλιστα. Εντάξει. Τι άλλο. Εντάξει, κάθε σενάριο αρχίζει και δυσκολεύει, μετά βλέπουμε μπαίνουν περισσότερα τέρατα. Περισσότερα τέρατα, ναι, περισσότερες ομάδες. Ήδη τεράτο. Μην ξεχνάμε ότι το κάθε τέρας έχει το δικό του deck, έτσι. Οπότε όλο αυτό, όλο αυτό ναι. Το είδος, ναι, δηλαδή, ναι, φαντάζω ότι μπορεί να είναι, μπορεί να είναι imps και rats και vermlings, οπότε το κάθε ένα έχει το δικό του deck. Οπότε ανοίγουν τα initiative από τρεις διαφορετικές φαμίλιες, έτσι, πέρα από τα δικά σου initiative, ας πούμε. Οπότε γίνεται πολύ πιο combat και tactical, γιατί βλέπεις τι έχουν να παίξουν αυτοί και αποφασίζεις πώς θα πρέπει να κινηθείς κι εσύ. Ναι. Πάντως φαίνεται ότι το παιχνίδι είναι φτιαγμένο για να σου το μαθαίνει σιγά σιγά μέσα από τις... Ισχύει, μέχρι, σε πάει χέρι-χέρι μέχρι... μέχρι ναι, εγώ θα σου λέω και από το τέταρτο και μετά είσαι έτοιμος θεωρητικά, γιατί σου έχει εισάγει όλες τις κάρτες. Σου κάνει και μια αντικατάσταση καρτών. Ναι, γενικά να πούμε ότι το παιχνίδι... πάντα φτάνει στα όρια, δηλαδή δύσκολα κάνεις βόλτα με την έννοια ότι θα έχεις και την αστοχία στο modifier, δηλαδή κάνεις 3 damage, σου κάνει και ένα miss, τέλος. Είναι συνδυαστικό, είναι, χάνεις και στα modifiers, είναι και ο χρόνος με τις κάρτες, σου μένουν πολλές κινήσεις, κάνεις και κάρτες από το random, pick up, έτσι τρως και τον damage τους ή άλλως. Damage δεν μπορείς να κόψεις, εκτός αν έχει shield, είναι μια ιδιότητα που τη βλύσεις πιο κάτω. Έτσι, δεν υπάρχει κάτι άλλο για να κόψει τον damage πέρα από το shield που κάνει absorb δηλαδή τον damage, ένα κομμάτι του. Κατά συνέπεια, θέλει λίγο προσοχή στο πώς κινούμαστε σαν ομάδα. Αυτό είναι το παιχνίδι. Νομίζω δεν έχει διαφορές στους κανόνες σε σχέση με το Gloom. Έχει όμως άλλα θετικά που τα είπαμε στην αρχή του βίντεο. Μπορούμε να δοκιμάσουμε να παίξουμε το πρώτο σενάριο. Πάμε να παίξουμε. Πάμε να παίξουμε. Ωραία. Να το βγάλουμε κατευθείαν από την αρχή, να φύγει από τη μέση. Όλοι ξέραμε ότι το Gloomhaven είναι καταπληκτικό παιχνίδι και όλοι ήμασταν φανταστικά ενθουσιασμένοι οποτεδήποτε ανακοινώνεται κάτι που έχει Gloomhaven στον τίτλο. Ειδικά όταν ξέρουμε ότι ανήκει στο ίδιο σύστημα. Γιατί και το Founders of Gloomhaven ήταν πολύ ωραίο, αλλά είναι άλλο στυλ παιχνιδιού και απλά εκεί χρησιμοποίησαν σαν marketing το όνομα για να βγάλουν άλλον έναν τίτλο μέσα. Οκ, okay, το βγάζω στην άκρη. Έρχομαι εδώ πέρα στο οποίο είναι το ίδιο ακριβώς παιχνίδι, ίδιο σύστημα και απλά μιλάμε για άλλα σενάρια, άλλο τρόπο εκμάθησης και ούτω καθεξής. Φανταστικό παιχνίδι. Εδώ όμως, αυτό εδώ, τι προσφέρει. Προσφέρει το εξής. Θες να πας κάπου διακοπές, να πας κάπου για κάποιες μέρες, παίρνεις αυτό εδώ και έχεις ένα dungeon crawler, φανταστικό για solo, στην τσάντα σου, με πολύ gameplay που μπορεί να παιχτεί ξανά και ξανά και να έχεις πάρα πολλές ώρες gameplay. Να φτιάξεις συγκεκριμένες ομάδες με τους χαρακτήρες σου, να πάρεις συγκεκριμένες αποφάσεις,
την ίδια πίστα να ξαναπαίξεις, ανάλογα με το πώς θα επιλέξεις να κινηθείς, τι θα σου βγει σε εχθρούς και πώς θα κινηθείς, θα έχει άλλο outcome. Φυσικά η μεγάλη ιστορία μπορεί να είναι λίγο παρόμοια και να σου θυμίζει ξανά την ιστορία, αλλά δεν νομίζω ότι πειράζει καθόλου, γιατί το παιχνίδι είναι φανταστικό, έχει πολύ gameplay. Έχει πάρα πολύ ωραία tactical σημεία και πάρα πολύ ωραία χαρακτηριστικά, όπως το positioning. Το ποιο θα κινήσουμε είναι λίγο σαν puzzle στο μυαλό μας. Ποιο θα κινήσουμε, ποιο θα πάει από εκεί, θα κινηθούν, θα κάνουν focus οι εχθροί να έρθουν από εδώ. Πρέπει να τους κυνηγήσω γύρω-γύρω, να ανοιχτώ, να πάω κοντά το tank για να προστατεύσει. Αυτός που είναι range και ρίχνει από μακριά τσεκούρια να είναι πιο πίσω και να μπορεί να πετάει και ούτω καθεξής. Όλο αυτό είναι ένα ωραίο puzzle το οποίο πρέπει να το λύσουμε στο μυαλό μας, σαν στρατηγική, πριν το βγάλουμε στο πεδίο, στο χάρτη, στις σελίδες του βιβλίου και ξεκινήσουμε να παίζουμε. Και όλο είναι φτιαγμένο, νομίζω, με μια μεγάλη αρχή στο μυαλό του publisher, του εκδότη. Πώς οι παίκτες μπορούν να μάθουν εύκολα το σύστημα του Gloomhaven, να το αγαπήσουν και να το απολαύσουν. Το ότι γλιτώνεις χρόνο να φτιάξεις το χάρτη γιατί ανοίγεις τις σελίδες και παίζεις. Το ότι όλα είναι τακτοποιημένα, το ότι έχει κάρτες ειδικές και σενάρια ειδικά στην αρχή για να το μάθεις στον οποιοδήποτε. Μόνος σου να κάτσεις να το διαβάσεις, θα σε πάρει το βιβλίο και θα σου πει ακριβώς τι να κάνεις. Φανταστικό. Συν το ότι σαν παιχνίδι έχει πολλά. Γιατί κάποιοι μπορεί να έχουν παίξει το Gloomhaven και σου λένε, ή κάποιες υποστολές από το Gloomhaven και σου λέει τώρα να πάω να πάρω αυτό το οποίο είναι tutorial. Δεν είναι tutorial. Είναι η αρχή του tutorial, από εκεί και πέρα είναι κανονικό παιχνίδι, με πρόκληση, με δυσκολία, ό,τι θα περίμενες από το Gloomhaven. Απλά δεν έχει 100 σενάρια, έχει 25. Πάλι είναι πολλά. Το 100 είναι υπερβολικά. Αυτό είναι το normal. Οπότε μπορείς να έχεις και τα δύο, και έχω και τα δύο στη συλλογή μου και είμαι πολύ χαρούμενος. Και μάλιστα, αν θέλω με κάποιον να του δείξω τις πρώτες πίστες του συστήματος του Gloomhaven, όπως σας έδειξε ο Άρης, νομίζω είναι ο καλύτερος τρόπος για να ξεκινήσει κανείς. Ή αν θες να το ξαναθυμηθείς, αν το έχεις αφήσει για κάποιο διάστημα στο ράφι, θα παίξεις ίσως μια-δυο tutorial προχωρημένες, την τρίτη, την τέταρτη και ούτω καθεξής, και θα μπεις κατευθείαν στο πετσί και θα συνεχίσεις να παίζεις. Πολύ ωραίο παιχνίδι, φανταστικό, εξαιρετικό σύστημα, είναι θεματικό, έχει τακτικές επιλογές, έχει ιστορία, έχει αποτελέσματα, έχει αποφάσεις για να φύγεις προς τη μία ή προς την άλλη κατεύθυνση. Έχει πολύ ωραίο σύστημα μάχης και έχει πάρα πολύ ωραία tactical στοιχεία. Νομίζω είναι ένα πακέτο φανταστικό. Αν σας αρέσει το fantasy, το dungeon crawling και τα παιχνίδια με πολύ ωραίο σύστημα μάχης και τακτικές επιλογές, είναι μια καταπληκτική επιλογή. Υπάρχουν πολλά παιχνίδια που είναι φανταστικά dungeon crawler. Το Sword and Sorcery είναι από τα αγαπημένα. Για παράδειγμα, το Dark Light έχει πάρα πολύ καλές κριτικές. Δεν το έχω παίξει ακόμα, αλλά έχω διαβάσει και έχω δει πως παίζει και μου φαίνεται πολύ ωραίο. Και υπάρχουν ένα σωρό dungeon crawler. Όμως, αυτό που κάνει το Gloomhaven, Jaws of the Lion, δεν το έχω δει να το κάνει κανένα άλλο παιχνίδι, στο πώς σε παίρνει σαν ένας πολύ καλός tutor, ένας πολύ καλός δάσκαλος από το χέρι, σου μαθαίνει το σύστημα και σε βάζει να απολαύσεις το παιχνίδι και να ευχαριστηθείς τις υπόλοιπες σελίδες του. Και μετά, είμαι σίγουρος, αν κάποιος ξεκινήσει από το Gloomhaven, θα θέλει να ξεχυθεί όταν το τελειώσει, να ψάξει να βρει και περισσότερο υλικό, περισσότερα παιχνίδια. Αλλά είμαι σίγουρος ότι θα το στηρίξουν το παιχνίδι και θα βγάλουν πολύ υλικό. Αυτό λοιπόν είναι το Gloomhaven, Jaws of the Lion. Μη σας ξεφύγει, φανταστικό παιχνίδι.